Μετά με πήρε τα χειρουργικά μυστικά, λέω, γιατί να τους μάθουμε τα μυστικά, δεν μου πάει περίπτωση. Δεύτερον, όταν μου είπαν, θα κάνεις και του κυρίου Μανουλάκη, λέω, αμάν με σκοτώσατε, θα μιλάω μια ώρα, θα με βάλουν όλοι, ο κύριος Τιλουπίδης θα με πετάξει έξω. Δεν ήξερα τι να κάνω, ειλικρινά σας το λέω, να δείξω ένα βίντεο, να δείξω διαφάνειες. Τελικά, επειδή όλες οι κρίσιμες ψηφοφορίες περάσαν με κύριε Τιλουπίδη, θα τους αγγίσω κάτω, θα δείξω όλα και τις διαφάνειες και τις. Και το βίντεο. Στην πρώτη στο κύριο Σκύρι θα παίζει μια διορυφική προστατεκτομή των πρώτων χρόνων που είχα κάνει όταν γύρισα από το εξωτερικό. Και σε μερικές από τις διαφάνειες που θα δείτε θα κάνουμε ορισμένες συζητήσεις. Μπορώ να αλλάξω τις διαφάνειες, έτσι δεν είναι? Πολύ ωραία, ευχαριστώ πολύ. Να ρωτήσω πόσοι από εσάς δεν κάνετε διορυφική προστατεκτομή? Δεν. Άρα όλοι κάνουμε. Σωστά. Πολύ ωραία. Να ρωτήσω τι είναι από πλευρά φυσική, Σταυρό. Τι είναι η διορυφή προστατεκτομή από πλευρά διορυφρική? Δυστυχώς δεν φαίνεται πολύ καλά στο βίντεο, αλλά. Τι είναι, Σταυρό. Τι σημαίνει, τι κάνω διορυφή. Παίρνω ένα καλώδιο. Τι κάνω. Και πώς κόβω. Καίω. Τι χρησιμοποιώ για να κάψω. Στο μικρόφωνο παρακαλώ για απαντήσει. Τι χρησιμοποιώ, για να το κάνουμε interactive, παιδιά, δεν θα τελειώσουμε διαφορετικά. Φυσικές ιδιότητες του ιστού, ουσιαστικά. Δηλαδή. Στο μικρόφωνο, παρακαλώ. Ουσιαστικά ανεβαίνει η θερμοκρασία τόσο πολύ, όπου ο ιστός. Ο ίδιος. Τι χρησιμοποιώ. Ρεύμα. Υψηλή συχνότητα, χαμηλή συχνότητα, υψηλό βολτ, χαμηλό βολτ. Υψίσυχνο ρεύμα. Γιατί υψίσυχνο? Γιατί θέλουμε σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα να ανέβουν οι θερμοκρασίες πάρα πολύ, να έχουμε πολύ μεγάλες εντάσεις. Αυτό δεν είναι, αυτό είναι υψηλό βολτ. Δεν είναι υψηλή συχνότητα. Είναι εναλλαγές. Ναι. Άρα χρησιμοποιώ υψηλό βολτ. Γιατί χρησιμοποιώ υψίσυχνο? Ψίσυχνο είναι. Γιατί? Πώς? Εν πάθω ηλεκτροπληξία, ε. Σωστά. Άρα να τα θέσουμε σοβαρά. Χαίρομαι ιδιαίτερα. Πάμε στις διαφάνειες. Αν θέλετε τις διαφάνειες να τις έχω, γιατί. Ωραία. Αυτό που είπε ο Σταύρος, δηλαδή, επομένως χρησιμοποιούμε την θερμοκρασία και ανάλογα με το βάθος της θερμοκρασίας, το ύψος της θερμοκρασίας, θα έχω και την καταστροφή των ιστών. Και στην ουσία τι κάνω, αλλάζω τους πόλους μέσα στα κύτταρα, ε. Και αυτό κάνω στην ουσία. Και αυτό είναι το κλασικό κύκλωμα. Έχω τη γεννήτρια και έχω το ανθρώπινο σώμα που πάει μέσα από την φυσική. Και όπως πολύ σωστά είπε, βάζω την θερμοκρασία στο πεντάλι μου και κατόπιν αρχίζω και κόβω. Και τι θα καθορίσει τελικά το πόσο θα κόψω? Θοδωρή, στο μικρόφωνο. Έχω όλους τους φίλους μου τώρα, έτσι, γιατί αυτοί μπορούν να μιλήσουν ελεύθερα. Θοδωρή, τι θα καθορίσει το καλό μας αποτέλεσμα? Τι σου έρχεται στο μυαλό? Η αφαίρεση όλου του αποφραχτικού ιστού. Όχι. Φύγε λίγο από το κομμάτι, μιλάω για το ηλεκτρό, το ηλεκτρικό, το φυσικό φαινόμενο. Τι το καθορίζει? Είμαι σίγουρος ότι αφαιρείς όλο τον ιστό. Δεν μιλάω για το κλινικό σου αποτέλεσμα. Το πόσο καλά θα κόψω, αυτό εννοώ. Πάμε πάλι στις διαφάνειες. Η αγωγημότητα του ιστού, λέει κάποιος συνάδελφος. Δηλαδή έχει σημασία να κάνει, γιατί πρέπει να το γνωρίζουμε όταν παίρνουμε και κόβουμε, από εκεί ξεκινάνε τα μυστικά του χειρουργείου. Η συχνότητα, το ηλεκτρόδιο, παίζει ρόλο, Θοδωρή, παίζει ρόλο το ηλεκτρόδιο. Η αντίσταση του ιστού, παίζει ρόλο το πόσο θα πατήσουμε το πεντάλι και πόσο θα το έχουμε ακουμπισμένο επάνω στον ιστό μας και φυσικά και η γεννήτρια. Ποιος ξέρει σε τι settings βάζετε τη γεννήτριά σας, τη βάζετε εσείς? Εξαρτάται. Από τι?
Υπάρχει και σε τις εταιρείες, πάνω σε τις που τα βάζεις ο ίδιος. Από τι εξαρτάται, από την εμπειρία. Το μηχάνημα που χρησιμοποιείς επίσης. Από την εμπειρία, βάζετε. Από την εμπειρία. Υπάρχουν settings. Όχι. Από την εμπειρία το βάζετε. Από ό,τι σου λέει η εταιρεία. Από ό,τι σου λέει η εταιρεία. Ωραία. Για τη διορυθμική. Τι λέτε, σοβαρά. Αυτό είναι μια κλασική κυματομορφή. Λοιπόν, όλες οι απαντήσεις είναι σωστές. Είναι προβοκατόριες. Και ο Σταύρος το είπε, δεν ξέρω αν το ξέρει πραγματικά, ότι στην ουσία το βάζουμε από την εμπειρία μας και θα σας το πω μετά. Αυτό είναι το τυπικό κύμα και όπως είπαμε είναι όταν έρχεται το τυπικό κύμα, αυτό που χρησιμοποιούμε είναι υψηλό βολτ, αλλά πολύ συχνότητα, πολύ μεγάλη συχνότητα, κυρίως για να μην πάθουμε ηλεκτροπληξία, να μην κάνουμε καταστροφή. Και τελικά έχω δύο ποδιακόντες. Και όχι ένα. Γιατί, Βαγγέλη, γιατί έχω δύο ποδιακόντες και όχι ένα. Αλλάζουμε την ένταση και τη συχνότητα του ρεύματος για να επιτύχουμε διαφορετικό αποτέλεσμα. Σωστό. Γιατί. Δεν είμαι σίγουρος να σας απαντήσω. Πάμε πάλι στην διαφορά, αλλά νομίζω ότι αλλάζει συχνότητα. Στο ένα θα επιτύχουμε. Είναι άλλο αυτό που επιτυχάνει το κάψιμο και άλλο αυτό που επιτυχάνει το κόψιμο. Σωστό. Αλλά γιατί είναι η απάντηση. Σου έχει τύχει ποτέ να πατάς, ξέρεις ότι κάνεις διορυθμικές, να κόβεις και ταυτόχρονα. Να έχεις... Θέλει να πει εδώ πέρα. Ναι, βεβαίως, μικρόφωνο, γι' αυτό θέλω. Αλλάζει λόγω αλλαγής της συχνότητας και του βολτάζ, αλλάζει τη διεισδυστικότητα στον ιστό. Αυτό που είπατε, για να μην πάθουμε ηλεκτροπλησία. Η διεισδυστικότητα στον ιστό. Βάλτε μου πάλι τις διαφάνειες, πολύ σωστά. Ο Οδυσσέας έχει δίκιο. Αυτό που αλλάζει λοιπόν είναι ότι όταν εγώ καίω, για να μπορέσω να κόψω η θερμότητά μου με το συγκεκριμένο κυματομορφή την οποία έχω. Δυστυχώς δεν μπορεί να μου καταστρέψει τα κύτταρα μέσα στο αγγείο γιατί έχω εξαντλήσει τη θερμότητά μου στο κομμάτι του ιστού που θα κόψω. Γι' αυτό χρειάζομαι δύο πεντάλ. Και αυτό το οποίο είπαμε σαν επόμενο είναι αυτή είναι η ερώτηση γιατί πρέπει να το έχω, γιατί πραγματικά χάνεται η θερμότητα λέει. Αυτό είναι η κυματομορφή όπως είπε ο Βαγγέλης όταν πατάμε το μπλε για να μπορέσουμε να σταματήσουμε την αιμορραγία μας. Και στην ουσία φτάνει σε υψηλότερο βολτ, αλλά είναι πιο αρρώσιχνο. Και αυτό είναι για να μπορέσει να καταστρέψει τα αγιακά επιθύλια και να τα καρβουνιάσει, δηλαδή να τα αποκλείσει. Όσοι από εσάς θα βαριέστε, μπορείτε να βλέπετε το βίντεο που δεν φαίνεται πολύ καλά εδώ. Είναι μια ενδιαφέρουσα τεχνική. Το coagulation, το fulguration, τι διαφέρει, Βαγγελή, τι διαφέρει το coagulation από το fulguration, για πες μας. Πρακτικά τι διαφέρει, άσε την φυσική. Πρακτικά τι διαφέρει. Το spray, αυτό είναι το fulguration. Το coagulation είναι πολύ πιο εντοπισμένο και το αποτέλεσμα ταξιδεύει λιγότερο μακριά. Το fulguration είναι επιφανειακό, αλλά πιάνει μεγαλύτερη επιφάνεια. Ναι, δεν πιάνει μεγαλύτερη επιφάνεια ακριβώς. Το ένα πρέπει να είναι σε επαφή με τον ιστό. Και το άλλο, έχει τύχει ποτέ στη διορυθμική προστατεκτομή να θέλετε να κάψετε ένα αγκιάκι και να μην το ακουμπάτε το αγκείο, όχι πολύ μεγάλο, όχι έναν φλεβόδι κόλπο ή μια αρτηρία που πρέπει να πάτε από πίσω για να την κάψετε, αλλά να το κάψετε από μακριά, να περνάτε την αγκύλη σε απόσταση χιλιοστών. Τότε χρησιμοποιείτε αυτό στην γεννήτριά σας. Και αυτό στην ουσία που κάνει είναι η κυματομορφή, τη βλέπετε είναι διαφορετική από το coagulation, είναι μάλλον το πιο υψηλό, μη σας ξεγελάει η κυματομορφή, είναι το πιο υψηλό spark που μπορείτε να δώσετε και ακόμα πιο άραιο και αυτό που μπορείτε να κάνετε είναι όπως βλέπετε την αγγύλη να κάψετε τον ιστό από απόσταση. Και αυτό έχει κάποια σημασία γιατί μας το δίνει τη δυνατότητα η γεννήτρια και το κάνουμε και αυτόματα για να είμαστε ειλικρινείς. Φαίνεται λοιπόν ότι η αντίσταση του ιστού, γιατί όταν έχετε έναν ξηρό ιστό δεν έχει πολύ αίμα, δεν θα τον κάψετε πολύ εύκολα. Όταν έχετε το ηλεκτρόδιό σας και δεν είναι λούπα, όσο πιο παχύ είναι το ηλεκτρόδιο και το ξέρετε γιατί το χρησιμοποιείτε, χρησιμοποιείτε όλο το μανιτάρι, τόσο θα εξαχνώσετε και δεν θα κάψετε τον άρρωστό σας. Έχει το πόσο γρήγορα θα πάμε στον ιστό και γίνεται πολύ μεγάλη. Δίνεται πολύ μεγάλη σημασία για μεγάλα αδενώματα, το σπιν που θα κόψω παίζει ρόλο μεταξύ διπολικής και μονοπολικής. Μεγάλο λέει ο συνάδελφος. Πώς είναι το όνομα? Στο μικρόφωνο. Στο μικρόφωνο. Πες το. Όχι. Άλλος. Παίζει ρόλο. Κόβεται με την ίδια ταχύτητα με το μονοπολικό και το διπολικό. Όχι. Θα το πούμε αργότερα το γιατί.
η μονάδα, η γεννήτρια παίζει ρόλο. Τι είναι οι περισσότερες γεννήτριες? Ναι. Πώς λειτουργούν, ξέρουμε, πρέπει να βάλω εγώ τα setting, ξανά το ηλεκτρικό κύκλωμα, πρέπει να βάλω εγώ τα setting. Τα settings λοιπόν έχουν μπει στις διπολικές, λέει ο συνάδελφος, είναι έτοιμα. Μα και εκεί άμα θα μπλέξετε με λίγο με τον ιστό θα πρέπει να τα αυξήσετε ή να τα μειώσετε μόνοι σας. Και θα πούμε παρακάτω. Παλιότερα λοιπόν μπαίνανε εμπειρικά παιδιά. Πόσο κόβει τόσο, τι στο έχω, βάλε 240 για το κόψιμο, βάλε 120 για το, στη μονοπολική για το coagulation. Παρόλα αυτά, οι καινούργιες γεννήτριες έχουν τη δυνατότητα της αυτοματοποίησης. Και αυτό είναι αυτές οι καινούργιες γεννήτριες που χρησιμοποιούμε πια εμείς, όλη η δικιά μας η γενιά, που μας κάνει τη ζωή μας εύκολη. Δηλαδή, ανάλογα με την αντίσταση του ιστού, ας έχετε βάλει εσείς συγκεκριμένα setting στην γεννήτριά σας, η γεννήτρια τα αλλάζει για να μπορούμε να κόψουμε εμείς. Το κύκλωμα στο μονοπολικό παίζει ρόλο, γιατί κλείνει στον άρρωστο, όπως ξέρουμε όλοι. Και τελικά, να θυμάστε ότι στο κύκλωμα περνάει ένα κομμάτι του ρεύματος από το μέσο του ρεζεκτοσκοπίου που χρησιμοποιούμε. Και παίζει σημαντικό ρόλο αυτό. Γιατί παίζει σημαντικό ρόλο? Στενώματα. Πώς μπορούμε να τα αποφύγουμε τα στενώματα? Υγραίνοντας την ουρήθρα. Υγραίνοντας την ουρήθρα. Πώς την υγραίνουμε την ουρήθρα? Κάποιο λιπαντικό, ενδεχομένως. Ποιο είναι το καλύτερο λιπαντικό που χρησιμοποιείτε? Ποιο? Το σάλιο. Άκουσα. Δεν είναι άσχημο. Αλλά δεν μπορεί να το βάλει σε πάθος. Λοιπόν, αν δείτε τη διαφάνεια, θα είναι όλες διαθέσιμες βέβαια σε εσάς. Ποιο είναι το καλύτερο, ποιο έχει την καλύτερη αγωγημότητα, γι' αυτό βάζουμε το λιπαντικό. Για να έχει καλή αγωγημότητα. Και η Y, όποιος το είπε, αυτό είναι από μελέτες, Γι' αυτό και οι Άγγλοι το χρησιμοποιούν το KY και εμείς τους είχαμε περίεργους όταν το πήγαμε. Θεωρή, τζέλ ξυλοκαΐνης χρησιμοποιείτε. Στην Αγγλία χρησιμοποιούν Θοδωρή. Γιατί. Έχει πεθάνει ένας άρρωστος. Το αποδώσανε εκεί και μετά το κόψανε. Και χρησιμοποιούν και η Y από αλλεργία. Ναι, τοπική αντίδραση. Άρα, μυστικό, ναι, πρέπει να τη λιάνουμε καλά, ιδιαίτερα όταν χρησιμοποιούμε το μονοπολικό. Και αυτή η διαφάνεια είναι το ίδιο. Γιατί αν δεν την έχουμε λιάνει, αν κοιτάξετε όσοι κοιτάτε τις διαφάνειες, θα δείτε ότι φεύγουν σε μη καλή λιαμένο εργαλείο, φεύγουν μικρορεύματα δεξιά και αριστερά του εργαλείου και όχι στο τύπ του εργαλείου. Γι' αυτό και πρέπει να είμαστε πολύ καλοί με τα εργαλεία μας, να τα ελέγχουμε κάθε φορά, όχι να τα ελέγχει άλλος για μας, να τα ελέγχουμε εμείς. Κάθε φορά που πάμε να μην έχουν μικροκακώσεις, να δούμε το insulation ότι είναι καλό και να δούμε πώς το λένε ότι η ουρήθρα μας την έχουμε λιάνει εμείς καλά. Η ηλεκτρική γεννήτρια, όπως είπαμε, τα περισσότερα μπαίνουν αυτόματα πλέον. Αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς δεν μπορούμε να τη ρυθμίσουμε. Γι' αυτό ερώτηση κρίσεως. Κόβω ρε παιδί μου και λες της εργαλειοδότριά σου, κόβω. Πατάω το πεντάλ και δεν κόβει. Δεν κόβει ρε γαμότο. Αύξησε μου τα settings. Αύξησε τα μου. Κάντα μου λίγο παραπάνω. Σωστό ή λάθος, Θοδωρέ? Λάθος. Σωστό ή λάθος? Ποιος λέει ότι είναι σωστό, ποιος λέει ότι είναι λάθος? Πριν κάνετε αυτό, τι πρέπει να ελέγξετε? Πώς? Μπράβο. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε είναι όλες σας τις ενώσεις. Πρέπει να τις ελέγξετε καλά. Να μην χάνετε κάπου ρεύμα. Και είναι επικίνδυνο. Δεν είναι ότι δεν θα κόψετε καλά, αλλά είναι επικίνδυνο για τον άρρωστο. Το να αυξήσουμε λίγο παραπάνω είναι το εύκολο. Μερικές φορές έχει δίκιο ο Θοδωρής. Χρειάζεται, γιατί είναι όλα τέλεια. Έχετε καλά καλώδια. Είναι όλα μια χαρά. Είναι όλα καινούργια, χρησιμοποιημένα, αλλά σε καλή κατάσταση. Και όμως πρέπει να τα έχετε ελεγμένα. Τι θα γίνει λοιπόν όταν κόβετε με τη λούπα σας, το ρεύμα πηγαίνει μπροστά. Εάν κόψετε με πολύ χαμηλό το κάτω αριστερά της εικόνας
με πολύ χαμηλά βολτ, τότε να ξέρετε ότι το ρεύμα θα πηγαίνει ολούθε σε μικρή ποσότητα, δεν θα έχετε το επιθυμητό αποτέλεσμα, όπως λέει ο Θοδωρής. Αλλά αν βάλετε στην κάτω δεξιά εικόνα, βγάλετε εμένα από μπροστά και βάλετε κάτω την δεξιά εικόνα, θα δείτε ότι όταν αυξήσετε πολύ το power, αυτό που θα γίνει θα καρβουνιάζετε, με αποτέλεσμα να έχετε λίγη δυνατότητα μπροστά, αλλά δεν θα κόβει πολύ καλά, με αποτέλεσμα όμως παράλληλα να έχετε και διαχέοντα ρεύματα αρκετά ισχυρά γύρω-τριγύρω, που θα σας κάνουν και καρβούνιασμα, με αποτέλεσμα να μην μπορείτε να ξανακόψετε, και αν είστε και πολύ κοντά στο λοφίδιο που είπε ο Κώστας, τότε να έχετε και κακά αποτελέσματα. Και όχι μόνο αυτό που είπα, αλλά επίσης μπορεί να ενεργοποιήσετε και τους μύες και τα νεύρα. Αυτό κυρίως είναι γι' αυτό που είπε και ο Κωστής, γιατί την νεύρωση την ξεχνάμε κοντά ιδιαίτερα στο σπερματικό λοφίδιο και ποια είναι τα αποτελέσματα της καταστροφής. Αλλά ξεχνάμε, αφορά κυρίως το κομμάτι του τουρκίστεως και γιατί μας πετάει το θυροειδές. Τώρα, αυτό που είπαμε για την ηλεκτρική εκένωση και για τα settings είναι το ίδιο. Το διάλειμμα που θα χρησιμοποιήσουμε, νερό δεν το χρησιμοποιούμε πια, χρησιμοποιούμε τις γλυκίνες που είναι μη ιονισμένα, αλλά γιατί? Ποιος μπορεί να μας πει? Γιατί χρησιμοποιούμε ηλεκτροφυσιολογικά? Γιατί όταν χρησιμοποιείτε τη γλυκίνη, τα settings που θα βάλετε, εκτός από το κομμάτι της απορρόφησης, το αν είναι και όλα τα υπόλοιπα, η ενέργεια την οποία θα δώσετε, το power του μηχανήματος, θα πρέπει να είναι ηλεκτροφυσιολογικά λιγότερη. Και όσο λιγότερη ενέργεια δίνουμε στον άρρωστό μας και στον ιστό, είναι καλύτερο, για να είμαστε ειλικρινείς. Τώρα, αυτό είναι το κύκλωμα των αυτόματων γεννητριών που χρησιμοποιούμε και έχει πολύ μεγάλη σημασία τα settings τα οποία βάζουμε ανάλογα με το τι υλικό θα χρησιμοποιήσουμε να τα γνωρίζουμε και εμείς. Και το ανώτερο που μπορούμε να κόψουμε να το γνωρίζουμε και εμείς. Και στο διπολικό, ασχέτως από αυτό που λέει η εταιρεία, σε πόσους από εσάς έχει τύχει να σας φέρουν καινούρια γεννήτρια ή να θέλουν να σας πουλήσουν καινούργια γεννήτρια στο νοσοκομείο ή στο χώρο που γίνεστε, να έρχεται η εταιρεία να σας τη συνδέει και όταν πάτε να κάνετε το διουρηθρικό σας, να μην κόβει καλά. Έχει συμβεί προχτές εμάς στο νοσοκομείο. Γιατί ούτε οι ίδιοι ξέρουν την ηλεκτροφυσιολογία πίσω από αυτό. Τώρα, μονοπολικό ή διπολικό, και τι είναι το διπολικό, παιδιά? Τι είναι το διπολικό? Μην τρελαθούμε. Τι είναι το διπολικό? Δεν ξέρω τι το όνομα. Το κύκλωμα. Πώς? Το κύκλωμα, ναι. Τι είναι το διπολικό? Το ρεύμα δεν περνάει μέσα από το σώμα. Το ρεύμα δεν περνάει μέσα από το σώμα. Κλείνει κατευθείαν κύκλωμα. Πολύ ωραία. Και από πού περνάει? Πώς? Από το ρεζεκτοσκόπιο μια απάντηση. Άλλο? Από τη λούπα. Από τη λούπα. Μέσα. Και από τα δύο, λέει άλλο συνάδελφο. Σταύρο, από πού περνάει? Τούρι χρησιμοποιεί. Περνάει και από τα δύο, αλλά κυρίως από τη λούπα. Έχει δώσει πίνακε και δεν είναι από το ρεζεκτοσκόπιο. Μισό λεπτό. Οκ. Α, οκ. Ο Βαγγέλης κάτι λέει. Ποιο είναι στο εργαλείο που χρησιμοποιούμε το πιο σημαντικό από τα ηλεκτρόδια, Βαγγέλη? Είναι το ενεργό ή το παθητικό ηλεκτρόδιο? Ποιο είναι το πιο σημαντικό ηλεκτρόδιο, πιστεύεις? Και η θέση του και το πάθος του. Τώρα δεν θα απαντήσω. Αυτό που φαντάζομαι είναι το παθητικό ηλεκτρόδιο εκεί που κλείνει το κύκλωμα. Αν δεν δουλεύει σωστά. Σωστά. Αν δεν δουλεύει σωστά. Δεν είναι μόνο αν δεν δουλεύει σωστά, είναι και η θέση του που είναι, γιατί το είπες. Το παθητικό ηλεκτρόδιο είναι το πιο σημαντικό στο σχεδιασμό. Και αν παρατηρήσετε. Και αν παρατηρήσετε, οι περισσότερες εταιρείες διπολικών έχουν περίπου τις ίδιες λούπες. Άλλο λίγο μεγαλύτερη, άλλο λίγο. Αλλά διαφέρουν στο σχηματισμό του διπολικού. Και αυτό είναι το κύκλωμα του μονοπολικού. Και είπαμε ότι ένα κομμάτι περνάει από τον άρρωστο και περνάει και από το μέσο του εργαλείου μας. Και αυτή είναι το quasi-polar που είναι το τούρι, το οποίο κλείνει το κύκλωμα του
στο εργαλείο, στο ρεζοσκόπιο. Αυτός δεν είναι ο ορισμός με βάση το 98 της διπολικής ενέργειας. Το τόνισα προφανώς να μην το λέτε διπολικό. Δεν είναι διπολικό. Ναι, είναι bias. Πολύ καλό εργαλείο κατά την προσωπική μου γνώμη για να μην θεωρηθεί ότι κάνουμε κάτι, αλλά δεν είναι φυσιολογικά διπολικό. Γιατί το κύκλωμά του δεν κλείνει εδώ. Κλείνει μέσω του ρεζοσκοπίου. Παίζει ρόλο αυτό, παιδιά. Γιατί παίζει ρόλο. Έχετε δει στενώματα στην κλινική σας πράξη. Οδυσσέα, έχεις δει. Εγώ έχω δει. Από τούρις, ναι. Από τούρις, ναι. Μερικοί συνάδελφοι λένε ότι έχουν δει και λίγο μεγαλύτερα από το κλασικό μονοπωλικό. Ε. Σωστό και αυτό, αλλά ακόμα και αν είναι ενός 20 λεπτού έχουν ενοχοποιηθεί αρκετά. Δεν μπορεί να το δει, δεν μπορείς, Γιάννη, δεν μπορεί να είσαι σίγουρος, αλλά σίγουρα το να φεύγει, να φεύγουν μικρορεύματα. Πώς καταλαβαίνετε ότι φεύγουν μικρορεύματα? Τα ακούς, λέει ο Κώστας. Α, τι ακούς δηλαδή? Τα ακούς, λέει ο Κώστας. Και τι πρέπει να κάνεις σε εκείνη την περίπτωση? Λιγότερος χρόνος που κάνεις στο κάτω. Πώς? Λιγότερος χρόνος που πατάς στο κάτω. Να είναι πιο... να μην είναι συνεχόμενο. Αχα. Πρώτος. Πρώτον. Αντίστοιχη θερμολογία. Γιατί? Τι είναι αυτό το τσικ 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 που ακούτε? Το έχετε... δεν μπορεί να μην το έχετε ακούσει. Δεν μπορεί μόνο να το ακούω εγώ. Τι είναι? Βραχυκυκλωματάκια. Μικρά ρεύματα είναι. Μικρά ρευματάκια, τα οποία από πού έρχονται, κυρίως μπορεί να έρθουν από αυτό που είπαμε, από το εργαλείο μας είναι κάπου χτυπημένο, σπασμένο, από το ότι τα ρευματάκια μας είναι, το κύκλωμά μας, τα καλώδια μας είναι κάπου μασημένα, δεν είναι φθαρμένα, αλλά κυρίως από πού έρχεται, όταν το ακούτε τι σημαίνει αυτό και έχετε να κάνετε, πες το. Ναι, τι σημαίνει πρακτικά όμως αυτό? Εδώ θα με μάθουμε χειρουργικά, μυστικά, με σκοτώσει ο κύριος Χατζηχρήστου. Μου πει έβαγε στο σειρά και δεν της είπες τίποτα. Τι σημαίνει αυτό, τι έρχεται, έχετε να κάνετε ένα προστάτη 140 γραμμάρια διουρηθικά. Τι έρχεται, από πού οφείλεται κυρίως αυτό, τι είναι το πιο ευαίσθητο ρεθοδορή και τελικά δεν κάνει καλή αγωγημότητα και σου δίνει αυτή, τι σημαίνει, ξέρετε, να σπάσει λούπα. Έρχεται το σπάσιμο της λούπας όταν αρχίσετε και το ακούτε. Ή είναι χρησιμοποιημένη η λούπα. Και όταν είσαι σε ένα μεγάλο προστάτη, Θοδωρή, είναι πρόβλημα και δεν έχεις δεύτερη από πίσω έτοιμη. Πώς λειτουργεί το bipolar, παιδιά? Το βίντεο που βλέπετε είναι uncut. Είναι 40 λεπτά για ένα γεμάτο κύπελο. Και είναι τεχνική διαφορετική από αυτή που συνήθως βλέπω εγώ στα νοσοκομεία και η τεχνική Νέσμιτ που κάνω συνεχόμενα. Δυστυχώς δεν φαίνεται πολύ καλά εδώ. Αλλά με το πλάσμα παίζει ρόλο εάν έχω φυσιολογικό. Όταν βάζω λοιπόν φυσιολογικό, όταν έχω τον bipolar και το χρησιμοποιώ, πατάω το CAT. Πώς κόβεται, μπορεί να μου το περιγράψει κανένας? Πρώτα μιλάω. Πρώτα, ποιος πήγε να πει, πρώτα θυρακτώνεται. Γιατί να γίνει αυτό? Κουμπάς στη θερμοκρασία και μετά κουμπάς στον ιστό και κόβει. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Δεν το κάνουν όλοι. Πολύ σωστά. Και σε τι θερμοκρασία το υγρό σου? Πρέπει να είναι ζεστό. Γιατί? Επηρεάζει την αγωγημότητα. Την αγωγημότητα. Αυτό είναι η απάντηση. Θέλουμε, πώς το λένε, τι θέλουμε? Θέλουμε καλή αγωγημότητα ή κακή αγωγημότητα? Φυσιολογικός ορός είναι καλό, καλής αγωγημότητας ή χαμηλής αγωγημότητας? Καλής αγωγημότητας. Μας βοηθάει αυτό? Για να κατανοήσουμε. Δεν μας βοηθάει καμιά. Γι' αυτό και το θερμαίνεται. Ξέρετε γιατί? Γιατί καλή αγωγημότητα σημαίνει το ρεύμα που θα του δώσεις εσύ επάνω, θα στο πάρει, θα φύγει. Δεν θα προλάβει να φτάσει στο μισθό. Γι' αυτό και αν δείτε τις γεννήτριες,
αν τις δείτε, κακό διάγραμμα, θα δείτε στο bipolar, το αρχικό power που δίνεις είναι 480 ευάτ για να κόψεις τον ιστό. Ενώ στο monopolar είναι 180. Αυτό που δίνει η γεννήτρια στην αρχή για να κόψει, ακριβώς για αυτό το λόγο, θέλει πιο πολύ να δώσει. Και αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη μας, ιδιαίτερα όταν πάμε να κόψουμε κάτω τα κορυφαία. Λοιπόν, ρεζεκτοσκόπια, ναι, παρακαλώ. Στο νερό, στο πόδι, στο σωστά. Γιατί έχει μεγάλο ιστό και μεγάλο στο, στην είναι αντίστοιχο με αυτό που λένε ότι το tourist δεν, ή το bipolar δεν κλωτσάει το θυροειδές και το κλωτσάει η αγωγημότητα, έχεις, μπράβο, αλλά εκεί θέλεις να έχεις μικρότερη αγωγημότητα για να μην βγεις απ' έξω. Δεν είναι καλά διευκρινισμένο πάντως το γιατί το κλωτσάει, αν θέλετε να το συζητήσουμε. Διαφόρων ειδών ρεζεκτοσκόπια, ναι, διαφόρων ειδών ρεζεκτοσκόπια. Υπάρχει κάποια σπουδαία διαφορά. Δεν τα έχω χρησιμοποιήσει όλα. Αν κάποιος από εσάς τα έχει χρησιμοποιήσει, θα μας πει. Δεν τα έχω χρησιμοποιήσει όλα. Στη διαφάνεια θα δείτε τις διαφορές με βάση ορισμένες μελέτες. Αλλά προσωπικά πιστεύω αυτό που είπε ο Γιάννης Οδαμάκης. Τα friends παίζουν κάποιο ρόλο. Αν θα είναι 28, εγώ προσωπικά ακόμα και σήμερα, κάποτε το είχαμε συζητήσει με τον Θοδωρή, μπορεί να μην το θυμάται. Αν έχω να κάνω ένα προστάτη 120 γραμμάρια διουρηθρικά, θα χρησιμοποιήσω το παλιό 28 το ρεζεκτοσκόπιο. Θα κόψω καλά με το ότις μου και θα πάω με την καφέ τη λούπα την μεγάλη για να πάω γρήγορα. Δεν θα πάω πάρα πολύ εύκολα με το τούρις να φάω και 2-3 λούπες. Αυτή είναι η προσωπική εκτίμηση, δεν βασίζεται πουθενά σε level of evidence. Γιατί μονοπολικό, γιατί διπολικό και όχι μονοπολικό, τι λένε οι μελέτες, έχουμε μερικές διαφάνειες. Τι λένε οι μελέτες. Οι μελέτες αυτό που λένε λοιπόν, αν δείτε, είναι τα αποτελέσματα τα ίδια. Υπάρχει μια μετανάλυση του 14 που λέει, και ευχαριστώ τον Αντώνη γιατί μου τη βρήκε ο Αντώνης ο λογοθέτης, αν είναι εδώ, και μου την έστειλε, δείτε και αυτό μου λέει. Αυτό που λέει λοιπόν είναι ότι όντως το bipolar, γιατί όταν το πρωτοχρησιμοποιήσαμε το πρώτο μοντέλο της TOS, δεν είχαμε καλά αποτελέσματα, δεν δούλευε πολύ καλά. Όταν άρχισε να δουλεύει καλά με την καινούργια γεννήτρια που δουλεύει πολύ καλά ή όταν ήρθε το tourist, είδαμε ότι δουλεύει εξαιρετικά, αλλά μετά από τόσα χρόνια διουρηθρικής δεν είδαμε και διαφορές, τουλάχιστον στα δικά μας τα χέρια, τόσο φοβερές, αλλά οι μεταναλύσεις αυτό που λένε είναι ότι οι επιπλοκές, η αιμορραγία, πώς το λένε, οι απορροφήσεις, το σύνδρομο απορρόφησης και όλα τα υπόλοιπα είναι λιγότερα με το διπολικό. Και γι' αυτό έχει αρχίσει και επικρατεί. Τώρα, θα απορροφήσει ο άρρωστος ή δεν θα απορροφήσει. Θα απορροφήσει. Και τότε γιατί λέμε, Ευαγγέλη, ότι δεν θα έχουμε σύνδρομο απορρόφησης, αφού θα απορροφήσει δεν είναι. Γιατί αλλάζει το υγρό. Και τι σημαίνει αυτό. Πώς. Είναι ισότονο. Είναι ισότονο. Άρα δεν θα κάνει όλα τα εμβολιτικά. Δεν θα κάνει εμβόλυση. Σωστά. Όχι εσύ, Αντώνια, μου δεν το παντήσεις και εσύ, πρέπει να πάω λίγο. Και δεν κινδυνεύει δηλαδή ο άρρωστος. Από τι. Από την υπεροκαιμία. Από την υπερφόρτωση. Σωστά. Σωστά. Φαντάζομαι ότι όλοι χρησιμοποιούμε συνεχούς ροής ρεζεκτοσκόπια πια, Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένας που δεν χρησιμοποιεί συνεχού ροής. Μην βάζετε το χέρι σας στη φωτιά, απαντήτε γι' αυτό. Ενεργητική σκοπήση ή παθητική σκοπήση. Παθητικής. Πάντα ενεργητικής, λέει ο Θοδωρής. Παθητικής. Όχι, ήταν παθητικής. Είναι λάθος. Είναι το καλύτερο ρεζεκτοσκόπιο εκπαίδευση. Διαφωνώ. Ό,τι έχει μάθει ο καθένας. Άρα δεν μπορώ να στηρίξω το άλλο. Οι περισσότεροι ενεργητικής. Είτε το ξέρετε είτε δεν το ξέρετε. Αυτό που υπάρχει στην αγορά πλέον είναι ενεργητικής. Μάλιστα. Μεγάλο μήκος ρεζεκτοσκόπιο, γι' αυτό δεν έχω συνοηθεί με τον Κώστα, το είχα βάλει μέσα. Δεν περίμενα να το δείξει ο Κώστας, αλλά υπάρχουν. Και υπάρχουν. Λέει, Οδυσσέα. Υπάρχει. Η Στόρτς έχει ειδικό εργαλείο. Να το. Υπάρχει. Το χρειαστήκαμε στο νοσοκομείο. Και... Βέβαια, δεν με έχει χρειαστεί ποτέ για τον προστάτη. Έχει χρειαστεί, παιδιά, για τον κύστερο. Σε τεράστιους ανθρώπους
όπου πατάμε από πάνω, πατάνε 10 άνθρωποι και πρέπει να πάρουμε το λόγο διαφορετικά δεν μπορούμε να... Με άδεια την πίστη και δεν το φτάνουμε. Μάλιστα, τις γεννήθρες τις συζητήσαμε. Καλώδια φωτισμού παίζουν ρόλο. Και χαίρομαι γιατί είμαστε on time. Παίζουν, δηλαδή ο κ. Σιλουπίδης δεν θα με διώξει. Παίζουν ρόλο. Τι ζητάτε, καλώδιο ή ό,τι πάρετε. Αλέξανδρε, ζητάω καλώδιο. Τσακώνομαι. Με βρίζουνε γι' αυτό. Ναι, έτσι, δυνατά. Εγώ δεν γυρνώ με οποιοδήποτε καλώδιο, ούτε στα λαπαροσκοπικά μου, ούτε στα διορυθρικά μου. Όταν μου φέρνουν καλωδιάκι το οποίο είναι λεπτούλι και το βλέπω είναι μικρότερο από το δαχτυλάκι μου, λέω παιδιά, πάρετε το πίσω, ευχαριστώ, φέρτε άλλο. 13 χρόνια τώρα. Έχω ένα καλώδιο που οι οπτικές πλήνες μέσα είναι σαν τον πουρί της σόμπας. Και η εικόνα παίζει, παιδιά, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Παίζει μεγαλύτερο ρόλο ακόμα, κατά τη γνώμη μου, και από την high definition 3 chip κάμερα την οποία θα έχετε. Κάμερες. Εάν και αν προλάβουμε θα σας τα δείξω τα αποτελέσματα τριών γενεών, όπως υπάρχει στη βιβλιογραφία, αποτελέσματα διουρυθρικής. Εάν λοιπόν τα αποτελέσματα της διουρυθρικής έχουν και οι επιπλοκές μειωθεί, οφείλονται στις κάμερες, οφείλονται στα ενσωματωμένα, οφείλεται στον πύργο και στο επιτέλους καθίσαμε και είδαμε το φως μας. Όταν εγώ εκπαιδεύτηκα και άλλοι συνάδελφοι φαντάζομαι και πιο παλιοί, είχαμε ένα προσωπάλι το οποίο δεν φαίνονταν τίποτα. Οι άνθρωποι προσπαθούσαν να μας δώσουν και να μας μάθουν και πολύ σωστά καθόμασταν κάτω να μάθουμε. 3 λεπτά κόβαμε 2 λουπιές και αυτό ήταν γιατί δεν ξέρανε και αυτοί ήδη τι κάνουμε εμείς μέσα. Μάλιστα, το έγκαυμα είπαμε θα πρέπει να προσέχουμε να δούμε τις ακεραιότητες και πού το έχουμε τοποθετήσει. Βηματοδότες παίζουν ρόλο. Πού θα βάλουμε τη γύρωση. Παίζει κάποιο ρόλο να μην κλείνει το κύκλωμα το βηματοδότη. Παίζει. Στην διπολική. Στην διπολική δεν παίζει κανένα. Σωστά. Στη μονοπολική παίζει τόσο ιδιαίτερο. Μάλλον δεν παίζει και εκεί. Παλιότερα λέγαμε βγάλει το έξω από το κύκλωμα. Ακόμα και σήμερα, όσο και να σας κάνει εντύπωση. Όταν έχουμε υλώσεις και όταν έχουμε βηματοδότες, εγώ το προσέχω ιδιαίτερα. Μην με ρωτήσετε γιατί ξέρετε τι δεν παίζει. Τώρα, πώς διακόπτεται τα αντιπηκτικά σας, τα αντιμοπεταλιακά. Ωραία. Είναι κανένας που δεν κόβει το σαλοσπίρι των 100. Μεγάλο debate. Δεν το κόβει ο συνάδελφος. Δεν το κόβεις. Τα guidelines τα καινούργια για όλα τα επεμβατικά της ενδορολογικής λιθίασης λένε μην το κόψεις. Το evidence πίσω από αυτό δεν είναι πάρα πολύ μεγάλο. Εγώ προσωπικά τα κόβω. Και να σας πω γιατί τα κόβω. Γιατί πιστεύω ότι πάρα πολλοί άρρωστοι τα παίρνουν χωρίς να τα χρειάζονται. Πότε μπορείς να τα ξεκινήσεις, αν το κόψεις την παραμονή του χειρουργείου 2 μέρες πριν. Πόσους άρρωστους, Θοδωρίδη, Γιάννη, πόσους άρρωστους, τα κόβετε. Τα κόβετε. Έχετε δει πολλούς αρρώστους, σε έχουν ενοχλήσει πολύ από τους αρρώστους που έχουν βουλώσει το στέντ, έχουν πάθει ιστρατικό επεισόδιο ή έχουν πρόβλημα μετά σε βάθος χρόνους που τους παρακολουθούμε, γιατί πολλοί μπορεί να ξεφεύγουν, να λύμουν. Έχουμε ένα χάρτη. Πέτρο το καρδιολόγο, δεν το μαθαίνετε. Είναι αδύνατον σε άρρωστο που έχετε χειρουργήσει μέσα στην μήνα να μην σας έχει πάρει στο τηλέφωνο. Όταν μην έχετε να σας έχει δει εσείς. Ναι. Και ρωτάνε τους καρδιολόγους. Για παράδειγμα, θέλουμε να ρωτάνε τους επεμβατικούς καρδιολόγους που βάλαμε. Σωστά. Και αυτό σωστό. Γιατί πολλές φορές οι καρδιολόγοι που δεν είναι επεμβατικοί σου λένε μην κόψεις τίποτα. Ενώ ο επεμβατικός καρδιολόγος που ξέρουν στις τέντες και βαλιμένες που σου λέει ότι μπορεί να το κόψει με ασφάλεια. Οκ. Okay. Okay. Αντιβιωτικά χορηγείται. Μάλιστα. Όλοι. Πόσες μέρες πριν. Καμία. Μόνο στην εισαγωγή στην αναισθησία. Ωραία. Καλλιέργεια σου όμως στέλνετε πριν. Άμα είναι με επίσκεψη, λέω ότι φοβερή και φοράει καθετήρα, είναι το ίδιο. Πώς. Αλλάζει κάτι. Στις ημέρες χωρίς αντιβίους. Στις ημέρες. Πώς να δώσει την έντευξη στην αναισθησία, προφανώ όσο πριν, γιατί είναι απλή ημέρα του καθετήρα. Φοράει ένα μήνα καθετήρα. Φοράει ένα μήνα. Τώρα εμείς θα θέλουμε να αλλάξουμε ότι φοράει 2 χρόνια καθετήρα. Θα αλλάξει. Σταύρο, υπάρχουν μελέτες. Δίνουμε περισσότερες μέρες. Δίνουμε. Δίνουμε. Τα παιδιά τους έχουν. Πρέπει να δώσουν. Πόσες μέρες.
Υπάρχουν λοιπόν μελέτες που λένε είτε 5 μέρες είτε 3 μέρες. Και εμείς το εφαρμόζουμε πάνω. Δίνουμε 3 μέρες. Δεν ξέρω να σας πω αν είναι καλό ή όχι, αν τους κάνουμε καλά ή όχι. 3 μέρες ή 5 μέρες πριν. Προφύλαξη για εντοβάθμια λευκή θαρμόση. Τι προφύλαξη. Εγώ δεν δίνω ποτέ. Τι δίνετε. Δίνουμε Αλέξανδρο. Ποτέ. Πριν. Δίνετε προφύλαξη. Τι είδους προφύλαξη δίνετε. Μετά. Πάρει. Προφύλαξη. Προφύλαξη μένει πριν. Προφύλαξη μένει μετά. Ναι. Πριν από το χειρουργείο. Δίνετε. Όχι. Μετά, ούτε. Ναι, αν ο άρρωστος έχει κάποιο επιβαρυντικό παράγοντα, έχει υψηλό ASA score και αν έπαιρνε ενδεικτικά. Σωστά, σωστά. Σωστά, αυτή είναι η πιο σωστή απάντηση, να είναι υψηλού κινδύνου άρρωστος. Δεν δίνουμε σε όλους, δεν δίνω σε όλους. Από τη στιγμή που γίνεται τέτοιο χειρουργείο στην Ελλάδα, στον απείλο, αυτομάτως ασθενής πρέπει να πάρει. Αυτά που είπε ο Σαράφος ισχύουν για πιο ελάσσονα χειρουργία, όχι για το τουρκοστάτη. Υπάρχει τέτοια κλινική οδηγία. Υπάρχει, ναι. Σοβαρά. Δεν το ξέρω. Να, μαθαίνω. Και υπάρχει και μετανάλυση, αν μου επιτρέπεις, πολύ μεγάλη, που έχει βάλει μέσα διουρηθρικά ριζικές προστατευτικές. Και τα διουρηθρικά μπορεί να προκαλέσουν εμβολικά επεισόδια και μάλιστα τα περισσότερα εμβολικά επεισόδια θα γίνουν μετά τις πρώτες 2 εβδομάδες του χειρουργείου. Στις 4 εβδομάδες. Αλλά παίζει ρόλο το high risk του ασθενού, όπως είπε και ο Οδυσσέας. Mm. Αλλά αυτό είναι πολύ σημαντικό, δεν το ήξερα και εγώ και έχει αρχίσει και αλλάζει πάνω. Ποιο είναι ο καλύτερο τρόπο για να κάνετε πρόληψη, νομίζω κατά τη διάρκεια του χειρουργείου το φούσκωμα και το ξεφούσκωμα. Είναι ο καλύτερο τρόπο. Δεν το κάνω. Δεν το έχω. Ο Θοδωρής το έχει. Τουλάχιστον τα πόδια. Τουλάχιστον τα πόδια, Θοδωρή. Νομίζω ότι αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να το προλάβεις. Και όχι θεραπεία μετά, για να είμαστε ειλικρινείς. Γιατί να ξέρετε ότι οι θρόμβοι δημιουργούνται μέσα στο πρώτο 2 ώρο με εξάγωση. Και ας κλινικά εμφανίζονται στα 4 εβδομάδες. Άρα ο καλύτερος τρόπος είναι θέση και αναισθησία. Ναι, ναι, σωστό, σωστό. Αυτό ήταν μετά η θέση. Η θέση. Αν δεν το έχουμε αυτό το σύστημα, έτσι. Ναι. Λογικά, αν θεωρήσουμε ότι δημιουργούνται τις πρώτες, όπως είπατε, 2. Στην πορεία θα δώσουμε δηλαδή αντιπληκτική αγωγή. Όχι, για πάντα σχόλια, δηλαδή να βάσει την ευκαιρία. Δεν δίνουμε. Χρήστο. Δίνετε. Πάντα, τι ώρα. Πόσες μέρες. Σε αυξημένο κινδύνου δίνουμε και προεχειρητικά από το προηγούμενο απόγευμα. Mm-hmm. Στη συνέχεια 10 ημέρες, εντάξει, αν είναι μικρότερο κινδύνου, μπορεί να μην δώσουμε και εμείς σε ελάχιστα περιστατικά για τόσες πολλές ημέρες. Σε πόσους από εσάς έχει έρθει άρρωστός μου, έχει έρθει πολλές φορές, αλλά για πνευμονική εμβολή μετά από διουρηθρική που το έχουμε κάνει, για άλλους λόγους σίγουρα έχει έρθει. Αντρέα, να καταθέσω κάτι. Ναι, βεβαίως. Επειδή προέρχομαι από το λαϊκό, έτσι, και πάντοτε, πάντοτε, όλα τα χρόνια, δεν δίναμε ποτέ αντιπληκτική αγωγή στους ασθενείς αυτούς. Okay. Κάναμε διουρηθρικά. Ποτέ. Mm-hmm. Και εγώ προσωπικά δεν έχω δει ποτέ προεμβολικό επεισόδιο. Mm-hmm. Τώρα όμως που είμαι στον ιδιωτικό τομέα, τα πράγματα έχουν αλλάξει και οι θεωρήσεις μου. Και όχι από τις μελέτες. Νομίζω ότι έχει να κάνει και με ίσως τη νομική πλευρά του θέματος που έχουμε. Άσχετα αν δεν το παραδεχόμαστε. Μια δεκαετία πίσω και σίγουρα αλλάζουν πολλά. Μια δεκαετία πίσω στην Αγγλία δεν δίνουμε ποτέ αντιπληκτική αγωγή πριν ή μετά από αυτά τα χειρουργεία. Ποτέ. Μια και αναφέρθηκε το κράτος αυτό. Στην Αγγλία ο οποιοσδήποτε ασθενής μπαίνει στο νοσοκομείο, ακόμα και για κυστήτιδα, παίρνει παρήχαμε με ρεκουβάζο επειδή ξαπλώνει στο κρεβάτι. Είπα μια δεκαετία πίσω. Έξι πρώτα. Δεν έχει μια δεκαετία. Χίλια μπροστά, δεν το συζητάμε. Οποιαδήποτε εισαγωγή ξαπλώνει στο κρεβάτι και είναι ρητικά. Όχι εκεί που είμαι εγώ. Μπορεί να είναι η δική σας. Και σε τι δόση θα χρησιμοποιούν αυτοί που δίνουν. Έλα, δηλαδή, και αυτό είναι ένα θέμα. Από τη στιγμή που θα δώσει, σε τι δόση θα το δώσει. Ανάλογα με τα κιλά. Να προχωρήσουμε λίγο γιατί βλέπω ότι τελειώνει και το βίντεο. Για να είμαστε ειλικρινείς. Εσωτερική προστατομή κάνετε.
Διαστολής χρησιμοποιείται ό,τις θα δωρεί κανείς. Πάντα. Όσο και ήρεμος μπορώ, δεν θέλω πολύ ωραία. Συμφωνώ με τον Θοδωρή προσωπικά. Δεν υπάρχουν πολλές μελέτες. Εσωτερική ορθοτομία, ο Κώστας μου λέει καλά, Αντρέα, κάνετε εσωτερική ορθοτομία ακόμα. Και πολύ δίκαιο μπορεί να έχει, γιατί διεθνώς δεν πολύ κάνουν. Τους τα Benicatings, τα Vabjuren, τους διαστολείς τους χρησιμοποιείτε. Για την εσωτερική ορθοτομή θα πρέπει να ενημερώνει το άλλο σου πριν. Νομίζω ναι, πρέπει να ενημερώνει. Διαστολείς. Ναι. Ό,τι σου ορθοτομεί σε τι βάθος και σε πόσα friends. δεν υπάρχουν. Η θεωρία λέει ότι μέχρι την καμπή της ουρήθρας σου πρέπει να το σπρώξεις και να μπορέσεις να κάνεις την ορθοτομή σου, λέει η θεωρία. Και δύο friends πάνω από τα εργαλεία, πάνω από το μέγεθος του εργαλείου το οποίο πρέπει να χρησιμοποιήσεις εσύ. Αυτό λέει η θεωρία. Αυτό που συμφωνώ με το Θοδωρή είναι το εξοστόμιο, παιδιά. Νομίζω ότι είναι τόσο σημαντικό, μπορούμε να δούμε και φτιάχνει και δύσκολα. Πόσοι από εσάς μπορείτε να κάνετε πλαστική της Βαλάνη, ουρυθροπλαστική? Γιάννη, είναι εύκολο, δύσκολο, με την εταιρεία, είναι δύσκολο. Είναι το χειρότερο στένομα, λέει ο Γιάννης. Μάλιστα. Πώς κόβουμε το τεμαχίδιο, σε θεία γραμμή? Είπε ότι κάνει και εσωτερική ορθοτομή ανεξάρτητα, δηλαδή. Όχι, όχι. Τι εννοεί αυτό? Αν μπει το εργαλείο. Αν μπει το εργαλείο καλά και αν. Αν έχει βγάλει το σκαφοειδή, βόθρο και τελείω. Σαφέστε. Ναι, ναι, ναι. Δεν ακόμα και το σκαφοειδή βόθρο, εάν περάσει το εργαλείο μου μαλακά και όμοια, δεν θα κάνω έτσι. Για να μην. Και χαίρομαι που το διευκρίνησε ο Γιάννης. Πολύ ωραία. Πώς κόβουμε το τεμαχίδιο? Αυτό που λέω στα παιδιά όταν του το λέω. Είναι, μην μένετε σε μια ευθεία γραμμή και κόβετε, γιατί δεν θα κλείσει το κύκλωμα και δεν θα κάνουμε αυτή τη βάρκα που έχει περιγράψει πολύ ωραία ο Μπλάντι και τη βλέπετε στην εικόνα. Πρέπει το εργαλείο δηλαδή να σηκώνεται, να κόβει, να βυθίζεται και να ξανασηκώνεται η λούμπα μας προς τα έξω. Διαφορετικά δεν θα κλείσει καλά το κύκλωμα. Και γι' αυτό πολλές φορές βλέπουμε ότι κολλάει επάνω μας το τσιπάκι στην αγγείλη. Σωστά, το μεγάλο τεμαχίδιο. Πώς το κόβουμε, πώς θα πάρουμε να τελειώσουμε γρήγορα με την εμπειρία? Στο μικρόφωνο. Πετάμε τη λούπα μπροστά και φέρνουμε όλο το εργαλείο προς τα πίσω μαζί με τη λούπα. Άρα και τη λούπα σε μεγάλο μέγεθος και το εργαλείο σε μεγάλο μέγεθος. Άρα και αυτό έχει νόημα εδώ η εξωτερική ορθοτομία για να διευκολύνει και το ρεζονοσκόπιο να μπαίνει και να μπαίνει εύκολα. Σωστά. Και εάν χρησιμοποιήσει και για μεγάλα δρόματα και πολλή ώρα, εκεί τα πράγματα γίνονται δυσκολότερα. Εμόσταση, πώς την κάνουμε? Το βλέπετε και στο βίντεο, αν φαινόταν λίγο καλύτερα. Πώς την κάνουμε την αιμόσταση με το μονοπολικό, πώς την κάνουμε με το διπολικό? Πλησιάζουμε. Στο μικρόφωνο. Μπράβο, συγγνώμη. Πλησιάζουμε το αγγείο, δεν κάθομαστε πάνω από το αγγείο, γύρω-γύρω-γύρω. Σωστά. Και απομακρύνομαστε. Προσπαθούμε να δούμε και από πού έρχεται το αγγείο μας. Πολλές φορές τα αγγεία δεν έρχονται κατακόρυφα, έρχονται φλαγίως. Σωστά. Σχεδόν πάντα. Δηλαδή βλέπεις να σου πετάει έτσι και νομίζεις ότι έρχεται έτσι το αγγείο, αλλά το αγγείο σου έρχεται εδώ. Να πας και κάθεσαι από πάνω. Να ρωτήσω. Κάποιες φορές αν δεν βλέπουμε, παίρνουμε και μια χαψιά, οπότε μπορεί να βλέπεις καλύτερα. Να έχεις ομαλό το πεδίο σου και ασματώνει, κόβεις μια κόστα στο μικρόφωνο. Ένα τρικάκι ίσως, επειδή το βλέπουμε μερικές φορές, πολλοί δουλεύουν συνέχεια με το νερό, την καρατρέχει. Μερικές φορές. Καλό είναι να παίζει και το αριστερό χέρι στο διακόπτη. Κώστα, μου δίνει πολύ ωραία λαβή, γιατί δεν το έχω βάλει διαφάνεια και ήθελα να το ρωτήσω. Αν δείτε, αυτό είναι real cut, είναι 40 λεπτά βίντεο. Είναι κομμένο μόνο για να δείξουμε τη στιγμή που δύο φορές έχω αδειάσει την κίστη. Πόσες φορές αδειάζεται την κίστη? Κάθε λίγο. Εγώ την αδειάζω μία. Προς το τέλος. Όταν μπορώ. Αλέξανδρε, έτσι δεν είναι. Αν αδειάζετε συχνά την κίστη, λατώνετε τις πιέσεις με εντός της κίστης και έχετε. Τι? Και λιγότερη απορρόφηση θεωρητικά. Ναι. Υπάρχουν και υπήρχε τεχνική να βάζουν και περιβολικό καθυστέρι για να πέφτουν ακόμα περισσότερο. Okay. Και... Σωστό. Και τι θα αλλάξει? Πόσους άλλους έχεις δει, Αλέξανδρε, να κάνουν απορρόφηση γενικότερα από τους δικούς μου? Λοιπόν. Πώς φτιάχνουμε. Είναι σωστό αυτό που λες, απόλυτα. Και τα τσιπάκια δεν έρχονται και πίσω. Σωστά. Αυτό είναι το ένα που μπορεί να σε δυσκολεύει. Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Όσον αφορά την αιμόσταση, καλό θα είναι όταν βλέπουμε το αγγείο να το καστηράζουμε και την ώρα ή να ξανακόβουμε από κάτω. Να ξαναπερνάμε δηλαδή με τη λουπ σαν αιμόσταση και να κόψουμε το κομμάτι.
Ναι. Σαν έτσι μια έτσι ερώτηση. Η θεωρία λέει αν το αγγείλος είναι πολύ μεγάλο και σου δυσκολεύει τη ζωή, ναι, το... θα πρέπει να το κάψει. Μπορεί να κόψει, θα το ξαναβρει μετά και μπορεί να το ξανανοίξει. Αλλά άμα σου πετάει και σου δυσκολεύει το πεδίο σου, κάπου εκείνη τη στιγμή το ρημάδι για να τελειώσει. Δεν είναι κακό. Επίσης, όσο έχετε αυξημένη πίεση, κάποια αγγεία τα μονάρονται και δεν φαίνονται και μόλις σταματήσει η επέμβαση, θα σταματώνουν. Γι' αυτό την αδειάζεις και στο τέλος και χωρίς νεράκι πριν το κάνεις. Έτσι, γιατί έχει μεγάλη σημασία. Να ρωτήσω κάτι. Αυτό, βεβαίως, γι' αυτό είναι εδώ, γιατί δεν τιμήθηκα να πούμε. Αυτό που προσπαθώ να πείσω και το κάναμε στην Αγγλία, ποιος ήθελε να ρωτήσει. Ναι, στο μικρόφωνο. Εάν ένα ασθενή είναι λίγο αιμορραγικό, ζωντανό όπω το λένε, παίζει ρόλο η ταχύτητα κίνηση του ρεζεκτροσκοπίου. Παίζει ρόλο. Να πάμε πιο αργά, πιο αργά να κάνουμε και αιμόσταση ταυτόχρονα. Γιατί θυμίσου πίσω, όταν θα πάμε πιο αργά, κάνουμε ταυτόχρονα και αιμόσταση. Και αυτό οφείλεται στο ηλεκτροφυσιολογικό. Εδώ λοιπόν στην τεχνική αυτή, και θα το δείτε δίπλα, κόβω μόνο του πλάγιου λοβού και το μέσο λοβό, πάντα τον αφήνω τελευταίο. Λοιπόν, πώς μπορείτε να έχετε χαμηλή πίεση. Συνδέστε το καλώδιο της αποχέτευσής σας σε μία 25-λίτρη αναρρόφηση. Μη ήπια αναρρόφηση και εκεί η πίεσή σας θα είναι πολύ χαμηλή και δεν χρειάζεται να αδειάσετε πολύ συνέχεια την... γιατί όταν αδειάζετε συνέχεια ματώνετε και ξαναματώνετε. Τρώτε χρόνο για να κάνετε την αιμόσταση. Δεν σας έρχονται τα τσιπ πίσω και να σε εμποδίζουν. Όχι ιδιαίτερα. Πρέπει να είναι τεράστια μεγάλος ο προστάτης και εκεί μπορεί να χρειάζεται να αδειάσω μια φορά ακόμα. Τώρα, αυτό που είπε ο Κώστας, στη διαφάνεια φαίνεται πολύ καλά, άλλα αδενώματα, μπορεί να έχετε και αδένωμα το οποίο τραβιέται πίσω από, από το σπερματικό λοφίδιο. Πρέπει να αφαιρεθεί αυτό, νομίζω ότι είναι μια κλασική γνώση. Μέσο λοβό, τον κόβετε στην αρχή. Στην αρχή. Ποιοι δεν τον κόβουν στην αρχή. Ποτέ, δεν τον κόβω ποτέ στην αρχή. Ποτέ. Τον αφήνω όπως βλέπετε στο βίντεο. Είναι η κλασική νέσμη τεχνική. Θα το δείτε το κόβω στο τέλος. Αν κοπεί στην αρχή, δεν πέφτουν οι δύο λογοί, που θα σου κάνει πιο δύσκολη την, την εκτομή. Αν πέσουν, αν φύγουν. Θεωρητικά, αν το κόψει στην αρχή, έχει καλύτερη ροή, καλύτερη κίνηση ναι. του ρεζεκτοσκοπίου σου. Θεωρητικά. Γιατί οι μελέτες δεν υπάρχουν να σου πούνε. Αυτό λέω, αν το κόψει στο τέλος, έχει καλύτερο πεδίο. Υπάρχει ένα τρίκ πολύ πονηρό, ότι κόβοντας... Βλέπετε εδώ έχω αφήσει ένα, το μέσο λογό. Ένα μεγάλο μέσο λογό στην αρχή, ο οποίος μπορεί να σου έρθει, να σου ανοίξει τον αφιένα, αν για οποιοδήποτε λόγο χρειαστεί να τερματίσει την επέμβαση προώρα, ο άρρωστος θα ψιλοκατουρίσει. Αν όμως έχεις αφαιρέσει τον ένα λογό καλά και έχεις αφήσει το μέσο λογό, ο άρρωστος θα κατουρίσει καλύτερα. Γιατί όταν αφαιρείς τον ένα... Δεν μπορώ να το αποδείξω, ο Κώστας έχει δίκιο. Αυτή είναι η γνώση. Αν με άκουγε εδώ ο δικός μας ο καθηγητής, ξέρουμε τα παιδιά ότι θα με κατακεράβουν. Κάθε φορά έχει λέει, τι κόβεις δεν έχουν την πρώτη ώρα. Αυτό σου μάθα εγώ. Που είναι εξαιρετικός ρεζεκτοσκόπος. Δηλαδή και ταχύς και πολύ καλός. Αλλά είναι μια τεχνική η οποία μου αρέσει. Πολύ. Πόσες φορές έχετε δει αιμορραγίες ή να χάνουμε. Μέσα στο χειρουργείο ή μετά. Ποτέ. Γιατί πάω σε αυτά τα οποία θα συζητήσουμε για τις τεχνικές. Ποια τεχνική... Συγγνώμη. Ποια τεχνική χρησιμοποιείτε. Θοδωρή, ποια τεχνική χρησιμοποιείς. Πώς λέγεται η τεχνική σου. Μαύρο μάγιο. Πώς λέγεται η τεχνική σου. Πώς λέγεται. Μαύρο μάγιο. Πώς λέγεται η τεχνική που χρησιμοποιείς. Τροποποιημένα. Τι είναι η μαύρο μάγιο. Ποιος θα μου πει. Μιλάτε. Τι είναι η μαύρο μάγιο. Λοιπόν, υπάρχουν αρκετές τεχνικές. Τα βήματα όμως σε όλες τις τεχνικές είναι τα ίδια. Αφαιρείς ένα κόνο, αφαιρείς την, κάνεις την κάψα, το excavating και μετά πας στα κορυφαία. Αυτά είναι τα τρία βήματα τα οποία φαίνονται και στη διαφάνεια. Στην ουσία έτσι γίνεται. Δηλαδή, έχεις ένα κόνο, τον αφαιρείς. Μετά κάνεις excavation της... Το αφαιρείς και μετά πας στα κορυφαία σου. Αυτά είναι τα τρία βήματα. Δηλαδή αυτό πρέπει να το έχετε στο μυαλό σας. Εκτομή στην κορυφή. Η αγγείωση που έδειξε και ο Κώστας. Ο λόγος που πάμε με την Nesbit είναι γιατί κάνουμε διακοπή της αιμάτωσης κατευθείαν. Από την πρώτη ώρα προς τα πάνω κατεβαίνοντας μέχρι κάτω την έκτη ώρα
με το πρώτο και με το καλημέρα έχει κόψει όλη την αγίωση. Και μετά, άμα δείτε τον τρόπο με τον οποίο θα κόβεται ο μέσος λοβός, είναι ανέμακτος. Δεν πρόκειται να χαθείς. Ποιος είναι ο κίνδυνος σε αυτή την τεχνική? Ποιος είναι ο κίνδυνος? Υπάρχει ένας κίνδυνος όταν δεν την ξέρεις και πας βαθιά. Και τι σημαίνει αυτό? Και... όχι. Φλεβόλης κόλπος. Αυτό είναι. Αν ανοίξεις φλεβόλη κόλπο στην αρχή, ο άρρωστος σου αρχίζει και απορροφά. Γι' αυτό θέλει η εμπειρία. Αρχίζει και απορροφά από το χρόνο μηδέν. Πες μου. Πιστεύω το καλύτερο της μεθόδου είναι ότι κόβοντας σου πέφτει κάτω όλο το αδένωμα, οπότε σου ανοίγει πεδίο. Το καλύτερο της μεθόδου, ένα από τα καλά είναι αυτό, πρώτον. Το καλύτερο είναι ότι σταματάς την αγίωση πολύ γρήγορα. Και βλέπετε ότι πώς πάτε στη Μάουερμαγερ, ανοίγεται στην έκτη ώρα και ανοίγεται δεξιά-αριστερά, δεξιά-αριστερά και κόβεται συνεχόμενα όπως το θύλωμα. Την αιμάτωση την κόβεται από πολλές μεριές. Και ματώνει. Και ξανά. Και ματώνει. Και αν θέλετε να κάνετε 120 γραμμάρια προστάτη, με Μάουερμαγερ τεχνική, εγώ δεν θα καθόμουν εύκολα να χειρουργήσετε. Δεν πάει να είστε οι καλύτεροι χειρουργοί του κόσμου. Θοδωρή, συμφωνείς? Η Μάουερμαγερ, είπαμε, ξεκινάει από την 6η ώρα και προοδευτικά αρχίζεις και αφαιρείς το αδένωμα. Υπάρχουν και άλλες τεχνικές. Το να πας από την μία πλευρά και να αρχίσεις να το πάρεις πρώτο reception, γύρω-γύρω. Δεν νομίζω ότι δεν την έχω δει ποτέ. Τη βρήκα, ακούω. Και υπάρχει την balance, ξέρω. Με την συνέσβης τεχνική, πώς μπορούμε να αποφύγουμε τις φλεβόδεις κόλπους ή να προβλέψουμε ότι θα τους ανοίξουμε και πόσο συχνά συμβαίνει. Οι πρώτες σου, εμένα δεν συμβαίνει πια συχνά, για να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς. Οι πρώτες σου λουπιές, όταν θα πας και θα κόψεις την πρώτη ώρα, ας ξέρεις, ας βλέπεις ότι έχεις βαθύ ιστό στην πρώτη ώρα, ότι έχεις πολύ ιστό, οι πρώτες σου λουπιές δεν θα είναι βαθιά το ριζοσκόπιο σου. Θα βλέπεις το 1/3 της λούπας σου. Δεν θα μπεις πολύ βαθιά. Έστω και αν χρειαστεί το excavating της κάψας σου, μετά στο τέλος, αν δεις την τεχνική που είναι στην ουσία η τροποποιημένη Nesbit, δεν πας βαθιά όπως πήγε ο Nesbit να κόψεις το αδένωμα που κόβεις και με το δάχτυλο. Αυτό κάνουμε στην ουσία, ε. Δεν πας πολύ βαθιά, αφήνεις λίγο ιστό. Και μετά πας πολύ, όταν τον έχεις αφαιρέσει όλο, έχεις κόψει μεγάλα αγκία, πας και κόβεις πάλι λίγο και ξυρίζεις. Αυτή είναι η τεχνική. Δηλαδή να μην βάλεις τη λούπα σου πολύ βαθιά στην πρώτη ώρα, με 2-3 λουπιές βαθιές. Αυτό το οποίο είναι πολύ σημαντικό και νομίζω το Στάρκ αυτό τα λέει. Σκεφτείτε, βαθαίνετε το πρώτο σας σκαλοπάτι, πρώτα θα φτιάξετε το όριό σας, θα πάτε στο δεύτερο, θα πάτε 3-4-5 και θα ξαναγυρίσετε. Κοιτάξτε τι γίνεται εδώ. Αυτό είναι real time, όσο βλέπατε, όσοι βλέπατε. Real time, εδώ το speed είναι πολύ μεγαλύτερο. Γιατί στην ουσία, κοιτάξτε το πώς κόβω, έχω κόψει όλη την αιμάτωση του μέσου λοβού και δεν με νοιάζει, κόβω σωριδών. Εδώ κόβω πολύ γρήγορα, ενώ στην αρχή, αν παρατηρούσατε όσοι είδατε στο βίντεο, δεν έκοβα πολύ γρήγορα, γιατί εκεί ήθελα να το κοντρολάρω. Εδώ δεν με νοιάζει, δεν ματώνω. Δεν υπάρχει περίπτωση να ματώσω αν έχω κάνει καλά την τεχνική. Αν δεν την έχω κάνει καλά, μπορώ να ματώσω. Αλλά μετά πας σφαίρα, πας βολίδα. Εάν κανείς θέλει να δει και στην ουσία, δεν ξέρω πόσο καλά τη βλέπετε τη διαφάνεια, αφαιρείτε, ιδιαίτερα όταν δεν έχετε εμπειρίες, κόνους-κόνους. Το βήμα λέει λοιπόν, φτιάχνω το βήμα μου 1, πάω μετά στο 2, πάω στο 3, ανάλογα με το πόσο μακρύ προστάτη έχω, μακριά προστατική ουρήθρα έχω. Γιατί αν δεν είμαι πολύ έμπειρος να κόψω από την πρώτη ώρα μέχρι την έκτη και να κάνω ό,τι κάνουμε με το δάχτυλο, γιατί δεν το ξέρω καλά, ό,τι κάνει το χόλεπ, γιατί δεν το ξέρω καλά, η τεχνική Nesbit είναι στην ουσία τέτοια είδους τεχνική. Τότε καλό είναι να πάω κόνο-κόνο και να κατεβάζω κόνο-κόνο προς την πορεία μου. Οι πλάγοι λοβοί, τους βλέπετε, μην τους παίρνετε σε ευθεία, στρίψτε το δικό σας το εργαλείο, γιατί αν τους πάρετε σε ευθεία, θα σας μείνει ένα κακό φλαπ που δεν θα μπορείτε πολύ εύκολα να το κόψετε. Και αν είναι στον πλάγιο λοβό, πάει στα κομμάτια, θα το βρείτε. Αν είναι όμως στο μέσο λοβό και πάτε και κόψετε σε ευθεία, κοιτάξτε τι θα συμβεί, όπως τον βλέπετε και τον κόβουμε όλο ευθεία. Αυτό που συμβαίνει, θα πέσει ο μέσος λοβός και αν πέσει τον κόβω. Ποιος είναι ο κίνδυνος αν πέσει ο μέσος λοβός με στην κίστη και φας τον κόψεις? Να φας τον αυγένα, τα στόμια, να τα φας όλα. Επομένως, όταν θέλετε να τον κόψετε, θυμηθείτε ότι το εργαλείο πρέπει να κινείται και να έρχεται προς τα πάνω. Δεν είναι, δηλαδή, να σηκώνετε το μέσο λόβο από μέσα.
και να το παίρνετε. Ναι, είναι μια τεχνική. Η τελική εικόνα την ξέρουμε όλοι. Πρέπει να βλέπετε από το σημαντικό λοφίδιο να φαίνεται καλά δεξιά-αριστερά και να έχετε, να είστε όσο το δυνατόν πιο αμφίχυροι. Πόσοι κάνετε στο τέλος για να δείτε τι αδένωμα έχετε αφήσει? Εγώ όχι. Διάθεση ΣΥΚΑΠ σας μιλήσαμε, φλεβόδι κόλπο νομίζω τον αναλύσαμε, όλα μας έχουν συμβεί. Διάθεση του Αφιένα, έχω πάρα πολλά χρόνια να πω. Και από τα παιδιά τα δικά μας. Συνήθως συμβαίνει στην αρχή ή στο τέλος, στη Μάουερ Μάγερ, συμβαίνει στην αρχή, μπορείς να σκάψεις και να μπεις από κάτω. Τι κάνεις σε αυτές τις περιπτώσεις, Θοδωρή? Προσέχεις να μην το πάθεις. Μπορείς να συνεχίσεις. Μιλάμε για μονοπολική ή για τούρις? Καλή ερώτηση. Μιλάμε για τούρις. Για τούρις θα συνεχίσεις. Αλλά με πολύ προσοχή. Εξαρτάται βέβαια και τι μέγεθος προστάτης έχεις. Και την έχεις προστάτης. Πολύ μεγάλο αδένωμα. Και τι κάκος έχεις κάνει. Σωστά. Πόσο αφήνετε τον καθετήρα και τις πλήσεις, παιδιά? 2 μέρες. Θέλω να παρέμβω σε ένα βήμα πριν. Τέλειωσε η υπέρβαση. Ναι. Μερικές φορές υπάρχουν μικροαιμορραγίες ή κλεμμώδεις κόλπους. Κάποιος δεν μπορεί να τους κάψει κτλ. Okay. Πριν βάλει καθετήρα. Okay. Να βάλει έλξη κτλ. Κάνει κανένας κάποιο κόλπο? Για πείτε. Εγώ έλξη δεν κάνω ποτέ στους αρρώσουν σπάνια. Να το γιοντιάνετε που ειλικρινείς δεν είναι κάτι το οποίο σαν ειδευόμενος βιωματικά το έχω ζήσει πολύ. Και... έχει ταλαιπωρήσει πολύ και η λύση και η έλξη. Η τεχνική εγκράτεια, δηλαδή αυτό που πιέζουμε και εκεί στο πάνω μετά, αυτό το κάνουμε, αυτό που έχω δει εμπειρικά είναι μερικές φορές. Εγώ το κάνω πάντα, δηλαδή. Βάζω 2 δάχτυλα στο χορτό και πιέζω στο μπροστά, τη δεξιά και αριστερά. Κύριο, στο μικρόφωνο δεν ακούμε τίποτα. Συγγνώμη. Λέω κάτι που το θεωρώ εμπειρικό που με έχει βοηθήσει μερικές φορές. Το να βάλεις 2 δάχτυλα στο ορθό, στην ουσία εκατέρωθεν εκεί που περίμενες στην τρίτη ένατη ώρα να εισέρχονται τα μεγάλα αγγεία και πιέζοντας μέχρι να πάθει τετανία για κανένα λεπτό, μειώνει σημαντικά έτσι, σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Δεν μιλάω για μια αρτηριακή μοναγία τρελή, έτσι. Κάτι που να σταματήσει πολύ γρήγορα. Οι φλεβόδεις κόλποι χωρίς έλξη δεν σταματάνε. Δηλαδή, αν μας ανοίξουν μέσα και δεν μπορούμε, είμαστε στο τέλος επέμβασης. Όχι, σαν το θεωρώ, έχεις δίκιο. Καμία. Είναι δραματική. Αν πάρει και ένα τσιπάκι και να το κολλήσεις επάνω του περιγράφου τα γνωστά. Αν μείνει εκεί, έλα να μου το πεις. Η αλήθεια είναι ότι προσπαθούμε φλεβόδους κόλπους να μην τους ανοίξουμε. Όταν όμως τους ανοίξεις και δεν μπορείς να τους σταματήσεις, είναι δώρον άδωρον να πας και να είσαι επιθετικός. Λοιπόν, εγώ στο ορθό. Να ρωτήσω κάτι. Κάνεις μια εξής τεχνική. Μερικές φορές όταν υπάρχει μια τέτοια αιμορραγία, να φουσκώσει τον παλόνι μες στην κήτη. Ναι, υπάρχει, δεν το έχω κάνει ποτέ. Γίνεται. Αν φουσκώσει κάποιο με δύο-τρία σεσέ και κάτσει μέσα στην κήτη και το φουσκώσει εκεί, είναι μια τέρα ταμπονέιτη. Γίνεται. Όπως είναι στη διοικητική. Σωστό. Γίνεται. Και υπάρχει και η γερμανική σχολή, να ξέρετε ότι ακόμα. Ποιο έχει κάνει στη Γερμανία? Ένα από εδώ. Όσο εγώ ξέρω από φίλου, δεν έχω φοιτήσει στην γερμανική σχολή. Βάζει τον καθετήρα αρκετά συχνά μέσα στην κήτη μετά τη διορυθρική. Γιάννη, κατά κανόνα. Λοιπόν, δάχτυλο στο ορθό. Πότε βγάζετε τον καθετήρα? Την τρίτη μέρα. Κάνας. Τι είδους καθετήρα χρησιμοποιείτε? Τη φούρ. Άλλος, και εμείς ένα κουβελέτη που τη φούρ χρησιμοποιούμε. Ποδορή. Στην Αγγλία δεν χρησιμοποιούσε τη φούρ. Ίδιο. Σοβαρά, τόσο πλάστηκα. Εμείς στη Βόρεια Αγγλία λοιπόν. Συμπλάστηκα. Σοβαρά. Στη Βόρεια Αγγλία μετά τις διορυθρικές χρησιμοποιούσαμε ένα λάτεξ 20 3-way. Και έλεγα, παιδιά, είστε τρελοί, όταν πρωτοπήγα. Και μάθαμε με λάτεξ 3-way 20. Απίστευτο. Και πριν βιαστείτε να μιλήσετε, 90 κρεβάτια ουρολογική κλινική. Άρα η τεχνική ήρθε από εκεί. Λοιπόν, στο ορθό, προσωπικά, δεν βάζω. Εκτός από μία φορά, αυτή που θα δείτε, όταν τελειώσει το βίντεο, κοντεύει. Τι γίνεται αν βγάλετε τον καθετήρα και δεν μπορεί να κατουρίσει ο αρρωστός σας? Σας έχει συμβεί ποτέ? Εντάξει, και εμένα. Και εμένα, την εβδομάδα. Τι κάνετε? Δεν είπα πόσο κρατάμε τον καθετήρα ακόμα. 2 μέρες. 6 ώρες, 6 ώρες είναι το καινούριο. 6 ώρες είναι το καινούριο, ο καθετήρας. Δεν έχω φτάσει στα καινούρια ακόμα. Στο κανάλι 9 υπάρχει συνάδελφος που παίζει.
Τον βάζει σε σκάφη. Εγώ είμαι στο κανάλι ένα, Γιάννη, ακόμα δεν έχω πει στο. Και εγώ εκεί την ώρα που το έβλεπα, πάτω ένα άλλο αυτό, δεν μιλάω για να εγώ, μάλιστα. Εδώ πάμε με κορυφαία, τα οποία πιστεύω ότι είναι κορυφαίο να τα κόψει. Οκ. Είναι. Κοντεύουμε και είχα τσεφίσει το. Θέλετε ερώτηση. Δεν έχουμε φύγει πολύ από το χρόνο μας, νομίζω. Και δεν τους έχω κουράσει τόσο πολύ, νομίζω. Λοιπόν, τι κάνει, τι φταίει, και δεν κατούρισε ο άρρωστος μας. Πολλά πράγματα. Πες μου δύο συχνά, εσύ. Ας ξεκινήσουμε. Ένα ίσως με χρόνια επίσχεση. Που είχε αρκετό καιρό καθετήρα, αυτός στις τρεις μέρες η μεγαλύτερη πιθανότητα δεν θα λύσει. Μάλιστα, αρχίσω από το εύκολο. Οκ. Πώς συμφωνείτε και πόσοι διαφωνείτε, συμφωνείτε. Οκ. Η εμπειρία ειδικά μας με τους καθετήρες κατουράνε μετά. Κατουράνε. Τα χρόνια επίσχεση. Χρόνια επίσχεση. Εντάξει, ναι. Χρόνια επίσχεση. Θεός χαρέστο τον πατέρα μου πέρασε 4 μήνες για να το χειρουργήσω. Και ακριβώς για να κατουρίσει μετά, όπως κατουρίσε. Όπως κατουρίσε, έχεις δίκιο. Αλλά νομίζω ότι αυτό είναι λάθος. Γιατί αδένωμα που έχουμε αφήσει πίσω και το ίδιο που κάνουμε εμείς, μπορεί να φταίει. Σωστά. Τι κάνετε σε αυτές τις περιπτώσεις? Για πόσο? Διαλείποντα, ένα διαλείποντα. Πολύ σωστά. Το κάνουμε και εμείς όταν το θυμίζουν τα παιδιά μας. Βάλουμε. Δεν το πολύ αγαπάω. Το κάνουμε πάρα πολύ στην Αγγλία. Δεν το πολύ αγαπάω. Πιστεύω ότι ο άρρωστος θα ταλαιπωρηθεί στο σπίτι του. Και έχει ταλαιπωρηθεί δικός μου άρρωστος. Μετά από ένα δύο διαλύοντες. Συνήθως βάζω καθετήρα. Ξανά. Για πόσο? Για πόσο? Για πόσο θα ρωτάω. Με ρωτάτε. Δεν έχω απαντήσεις. Δύο-τρεις μέρες. Κανείς που βάζει παραπάνω, 5 μέρες, 5 μέρες με εβδομάδα. Γιατί, Θοδωρή, λέει Γιώργο. Η πρώτη απόπειρα μπορεί να είναι ίσως και για μία μέρα, δηλαδή αν είναι κάτι που θεωρούμε. Το έχει κάνει, σωστό, συμφωνώ. Καταρχήν, επειδή εμείς έχουμε χειρουργήσει, ξέρουμε τι έχουμε κάνει. Σωστά. Αν έχουμε αφήσει το μισό αδένωμα και ένα λοφίδιο το οποίο είναι δεξιά και αριστερά γεμάτο ιστό, φταίμε εμείς. Άρα εκεί είτε μία είτε δύο μέρες δεν θα. Αν έχουμε όμως κάνει μια καλή εκτομή. Μπορεί να είναι κάτι εντελώς προσωπικό και παροδικό και ίσως μια μέρα να αρκεί. Σωστά. Κοιτάω σε χώρες που κοιτάω το βίντεο. Τι θα πάθει ο αρρωστός σου, ποιο είναι το πρόβλημα, ρωτουσάρουμε τον αφιένα. Το ζύγισμα του προστάτη αυτού, το ξέρω, το ζύγισμα, 82 γραμμάρια. Και είναι στο χρόνο που συζητάμε. Εδώ έχω κόψει 1-2 λεπτά που φάγαμε μέχρι να ξεπλύνουμε και να κάνουμε. Βέβαια. Αλλά δεν είναι, αν δεις καλά το βίντεο, δεν θα είναι καλά εδώ και είναι στη χρήση όλων σας, δεν μάθαμε τόσο. Δηλαδή, δεν έχουμε χρειαστεί να μεταγγίσουμε άρρωστο ποτέ. Αυτό δεν λέγεται, δεν μπορεί να είναι και αυτό. Το κομμένο. Το ξέρω πράγμα. Γιατί έχει κάποιο ρόλο. Το ζυγισμένο μετά δεν το ζυγίζουμε εμείς. Παρόλο που θέλαμε στην λοιπόν, δεν ξέρω αν φαίνεται και πόση ώρα θέλει ακόμα το βιντεάκι, τελειώνουμε. Λέγε το ρήμα. Θα μου επιτρέψει ένα σχόλιο επειδή μίλησα για την χρόνια επίσκεψη για το πότε βγάζουμε καθετήρα και αν δεν γνωρίζει τι κάνουμε. Σωστά. Δεν είναι γραμμένο πουθενά. Εμπειρική μου προσωπική εκτίμηση που όμως μου δουλεύει. Όταν υποπτεύομαι για τον άρρωστο μου ότι δεν θα γνωρίσει γρήγορα και μιλάω για τη χρονία επίσκεψη πρώτον. Και δεύτερον, αρκετά περιστατικά που έχουν χειρουργηθεί πρόσφατα στο έντερο, χαμηλή προστία εκτομή, κοιλιοπερνεϊκές, κάνουν επισχέσεις, παίζει και θέμα υπολειτουργικού εξωστήρα. Βρίσκω πολύ εύκολο την ώρα της διουρηθρικής να του βάλω έναν ωραίο υπερηδικό, τον οποίο θα τον πάρει στο σπίτι του. Και έτσι θα βγάλω την τρίτη μέρα καθετήρα, θα εκπαιδεύσω τον άρρωστο με την ταπίτσα του να ανοιγοκλίνει μετά από κάθε ούρηση και έχω δει εντυπωσιακά αποτελέσματα. Συν τους υπέργυρους, επίσης άνω των 80. Το κάνω συχνά και όσο με βγάζει ως προπρόσωπο, το κάνω και περισσότερο. Και πρόσφατα είχα και το feedback από συνάδελφο από νησί, σε 85 που το έκανε και με πήρε ενθουσιασμένος μετά από ένα μήνα ότι έβγαλε τον υπερηδικό καλά. Δεν ξέρω αν είναι γραμμένο, αλλά όχι, το βρίσκω πολύ βολικό. Υπάρχει, περιγράφει και ιδιαίτερα για τις χρόνιες επισχέσεις. Είναι παλιό, είναι και παλιά τεχνική της Αγγλίας. Όχι τόσο καινούργια.
να στην κρίση. Προσωπικά δεν το έχω κάνει, αλλά το σέβομαι σε περιστατικά δύσκολα μυστήρια. Ναι, μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ τον άρρωστο. Πόσες μέρες του λέτε να προσέχει μετά του αρρώστου, όχι να μην κυκλοφορεί, αλλά λίγο να σηκώνεται αμέσως. Και τι να προσέχει. Ναι. Πολλές υποσυμβάρους, λαμμένες νέες καλοπάθεια, ναι. Τουλάχιστον για 15-20 μέρες, αλλά να έχει μια επιβρεματουρία. Να μην είναι δυσκύλιος. Να μην είναι δυσκύλιος, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Άλλες οδηγίες. Να μην χρησιμοποιήσει δίκυκλο. Δίκυκλο, ποιος το είπε. Ναι. Αυτό κι αν είναι. Είναι. Αυτό κι αν είναι. Είναι. Είχαμε έναν νέο άνθρωπο, 53 χρονών, ο οποίος τραβούσε και μία ματουρία κάθε μία εβδομάδα για ένα μήνα. Και ήταν τότε που έπαιρνε το μηχανάκι του για να κάνει τις δουλειές. Okay. Και δεν θέλουμε να πούμε, έχουμε 2-3 διαφάνειες, νομίζω ότι δεν έχω και πολλά άλλα να σας πω, παρά μόνο, εάν το βιντεάκι θέλει ένα λεπτάκι ακόμα, να σας πω, να μου πείτε τι θα κάνω ή τι θα κάνετε αν το βλέπατε αυτό σε δικιά σας διοικητική προστατεκτομή. Πόσο θέλει ακόμα το βιντεάκι μας. Πατήστε λοιπόν να πάει εκεί γύρω στο δίλεπτο, προς το τέλος. Ωραία. Εκεί περίπου. Αφήστε το για 30 δευτερόλεπτα. Η εικόνα δεν είναι καθόλου καλή. Πιστέψτε με ότι ο προστάτης αυτός... Δεν το βάλετε και στις οθόνες. Μπορούμε. Το βλέπουμε βέβαια, μπορούμε. Αν μπορούν, οι συνάδελφοι και δεν τους ταλαιπωρώ. Είπα να δείξω μερικές διαφάνειες, γιατί... Θα μου λέει ο κύριος Χατζηγρίστος ότι δεν έκανες πάλι τίποτα για το σχολείο. Βαθμολογήστε παρακαλώ, βαθμολογήστε. Το ξέρω, κύριε το λέω εμέσως, πλαγίως. Βαθμολογήστε, βαθμολογήστε. Μπορούμε να το βάλουμε στις μικρές οθόνες. Αυτό που λέω. Α, συγγνώμη. Παίρνει λίγο χρόνο. Α, δεν γίνεται. Εντάξει, αν δεν γίνεται δεν μας πειράζει. Πρέπει να είμαστε κοντά. Αν φαίνεται... Για δείξτε μου πόσο θέλω ακόμα. Οκ, αφήστε το εκεί. Οπ. Για να δω λίγο, για αφήστε το, θα φανεί. Δεν μπορεί να μην δε φανεί. Είναι μεγάλη η τρύπα. Αντιδείς Γιώργο μου, μην βιάζεις. Δεν ξέρω γιατί δεν φαίνεται. Λοιπόν, στην έκτη ώρα κόβω. Ένα συνάδελφος πριν από πίσω, από πίσω μου λέει, εντάξει, άφησε είναι και τα ελληνικά, άφησε και λίγο ιστό, ας πούμε, πώς το λέτε. Θα... Α, βγήκε. Βγήκε, α, πολύ ωραία. Μπορούμε να το δείξουμε στο τέλος. Ναι, για να το δούμε. Να το... Πιο αριστερά πάρτε. Τι αριστερά. Στο δικό μου το βίντεο δεν είναι τόσο. Φάνηκε! Για πάμε λίγο πίσω, να φανεί καλά. Πιο πίσω το βιντεάκι. Εκεί. Για αφήστε το λίγο εκεί ένα λεπτό, να μου πείτε τι θα κάνατε. Δεν θα σας φάω παρά ένα λεπτάκι. Γιατί είναι σημαντικό να δείχνουμε τι ωραία που τα κάνουμε. Αλλά είναι σημαντικό να δείχνουμε και τι θα διορθώσουμε. Όχι, δεν είναι πάνω, είναι αυτοί κάτω. Γυψάρις, Βαθέλη. Φαίνεται τόσο καλά, γιατί σπρώχνω το χέρι μου. Εδώ αριστερά, και εδώ μου κάνει εντύπωση γιατί δεν φαίνεται καλά. Φαίνεται τόσο καλά, γιατί σπρώχνω το χέρι μου στο ορθό. Είναι μια τρυπούλα που είναι εδώ. Είναι μια τρύπα, είναι κρίμα που δεν φαίνεται, που δεν το βλέπετε. Δεν ξέρω γιατί δεν το βλέπετε στο βίντεο. Αν δείτε το δικό μου το βίντεο, αυτό που έχω δώσει, δηλαδή φαίνεται εξαιρετικό. Να το πάπι! Γεια σπρώξε. Α, ωραία. Είναι και φαίνεται και πιο καλά. Γεια σπρώξε το λίγο. Σπρώξε το δάχτυλο το άτιμο να δείτε τι γίνεται. Λοιπόν, κόβω και βλέπω μια τρύπα μεγάλη. Αμάν, λέω. Είναι 2 για 20 το μεσημέρι. Και θέλω να φύγω, Γιάννη. Ξέρεις για το. Είναι η ώρα του επίκουρου. Είναι η ώρα του επίκουρου. Λέκτορα, είσαι λέκτορα. Είμαι λέκτορα στο τένα. Είμαι λέκτορα και σαν τένα. Να το φαίνεται. Να το φαίνεται.
Τρύπα, τι έβγαλε, τίποτα δεν έβγαλε. Τι έβγαλε ο Μπάμπης. Τι θα κάνετε. Καθετήρα. Το σταυρό σου λέει ο Σταύρος. Τι είναι αυτή η τρύπα. Ορθό. Άλλο. Γιατί να είναι ορθό, λέει ο συνάδελφος. Για πες μου. Τι άλλο μπορεί να είναι. Πώς. Το μικρόφωνο. Μάλιστα. Όχι, το γάτι δεν θέλει. Δεν το γάτι. Ευτυχώς δεν το είδαμε. Όχι, όχι, Θοδωρή. Δεν λέω ποτέ σε γι' αυτό και μπορώ και βγάζω αυτά που κάνω εγώ. Φαίνεται λίγο ομαλή τρύπα πάντως αυτή. Δηλαδή τι σημαίνει λίγο αυτό. Ίσως είναι κάποιο εμβρυϊκό εμπόλυμα. Κάποιο... τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς τι είναι. Κάτι σαν σκρίπτη, σαν κρίπτη. Πώς, πώς. Τι αν κάποιος το είπε. Σπερματική πόλη ή σπερματοσκίστη μπορεί να είναι. Μπορεί. Είναι εξαιρετικά τυχερός κύριε. το βίντεο δεν φαίνεται. Έπεσε μπλούντι με θηλέν και γάζα στο ορθό και ορθοσκόπης για να είμαι 100% σίγουρος. Δεν ήταν ορθό. Σπερματοσκίστη. Ναι. Συμβαίνει. Κατούρισε τέλεια. Στέλνει. Εγώ φορούσα μπάνες μέχρι να κατουρίσει καλά. Σε έβγαλα τη χαρά μου. Λοιπόν, πίεσέ με το μέτρησα. Ευχαριστούμε πολύ. Κάποιος σύντομο σχόλιο από κάτω. Ναι. Να ρωτήσω λίγο τον κύριο Σχολαρίκο. Κάνατε, έγινε μια βιολυθνική και ο άνθρωπος δεν κατούρισε. Θα τον ξαναχειρουργούσατε. Όχι, όχι. Είναι, ποιος τον έχει χειρουργήσει. Ας υποθέσουμε εσείς. Αν δεν είμαι εγώ. Όχι, ο ίδιος χειρουργός θα ξαναχειρουργήσει κάποιον. Εάν ξέρω ότι δεν έκανα καλή βιολυθνική για τον οποιοδήποτε λόγο, γιατί υπάρχουν τέτοια περιστατικά, πιθανόν ναι να τον ξαναχειρουργήσω. Το σωστό είναι να τον ψάξω τον άρρωστο γιατί δεν κατούρισε καλά. Θα του έκανα την ουροδυναμική μπάμπη και πίστεψέ με, είναι η πρώτη φορά που το καταθέτω. Του χρόνου ο κύριος Χατζηχρήστου θα με καλέσει να σας δείξω φυσιολογικά και παθολογικά περιστατικά βίντεο ουροδυναμικής, γιατί επί 2,5 χρόνια στην Αγγλία έκανα μόνο αυτό. Δηλαδή εννοώ και αυτό. Εάν το έχετε στο προφίλ σας, στο προφίλ σας του ΙΜΟΠ ως ένα από τα δύο γνωστικά πεδία που έχετε εξπερτής, μπορείτε να μιλήσετε. Εάν δεν έχετε, το ΙΜΟΠ δεν αποδέχεται παντογνώστες. Κύριε Χατζηχρήστου, κανονικά δεν έπρεπε να έχω κανένα πεδίο εξειδικευμένο. Παρακαλώ. Θέλω να ρωτήσω, έχω τύχει πολλές φορές σε διουργητικές επεμβάσεις που βλέπουμε μια αιμορραγία και ψάχνουμε το αγγείο και λέμε από πού έρχεται, από πού έρχεται, από πού έρχεται. Υπάρχει κάποιο τρίκ που μπορούμε να το εντοπίσουμε. Λοιπόν, είναι η πιο ωραία ερώτηση που μπορούσε να γίνει. Είναι ανάποδα από εκεί που πιστεύεις ότι έρχεται. Συνήθως. Κώστα, συμφωνείς. Συμφωνούν οι περισσότεροι. Αντανάκλαση από απέναντι. Είναι ανάποδα, είναι περίεργο, είναι πολύ ωραίο, αλλά είναι ανάποδα από εκεί που νομίζεις ότι έρχεται. Πρώτον. Δεύτερον. Τι κάνεις. Ή θα πας μπροστά στον αφιένα και θα τραβιέσαι συστηματικά και προς τα πίσω για να μπορέσεις να το εντοπίσεις ή αν η μοραγία σου είναι τέτοια που δεν σε αφήνει να δεις και το ένα και το άλλο, θα τραβηχτείς στο ολοφύριο και θα μπεις συστηματικά και θα βλέπεις. Το αγγείο είναι εκεί. Επομένως, συνήθως όταν το βλέπεις να πετάει εδώ, σκέψου ότι μπορεί να είναι ανάποδα. Και το δεύτερο είναι συστηματικά σκάναρε την κήτη σου. Είτε από μπρος προς τα πίσω, είτε από πίσω προς τα μπρος. Από τι εξαρτάται τουλάχιστον στα δικά μου χέρια, από το μέγεθος της αιμορραγίας. Και το μέγεθος, συγγνώμη, όχι το μέγεθος της αιμορραγίας, από το πού μου έρχεται περισσότερο η αιμορραγία. Γιατί συνήθως στη διουργητική, όταν σου έρχεται πολύ αιμορραγία από μπροστά και πας στο λοφίδιο, δεν βλέπεις τίποτα. Πρέπει να πας μπροστά και να γυρίσεις. Όταν σου έρχεται από πίσω, εκεί μπορείς να πας από το λοφίδιο και να σκανάρεις και να το πιάσεις. Είναι γιατί έτσι έρχονται τα αγγεία σου. Λέει Γιώργο. Και επίσης νομίζω πρέπει να ελέγχουμε και περιοχές που ακόμα δεν έχουμε κόψει. Ναι, εντάξει. Σωστά κάτι ώρα γιατί με το βάλε το εργαλείο πολλές φορές δημιουργούνται μαραγγείς παρότι νομίζουμε ότι δεν, από εκεί, δεν έχουμε ακόμα κάνει κάτι.
Το όλιο θα υπάρχει μόνο εκεί. Σωστά. Και επίσης πρέπει να ισιώσει την περιοχή πρώτα, γιατί μπορεί να κρύβεται. Ναι, όταν βλέπεις ότι έρχεται από έναν μισθό που δεν τον έχει κόψει καλά, ομαλά, εντάξει, δεν πας να τον κάψεις. Εκεί είναι μια ερώτηση που κάνει ο συνάδελφος. Πας να πάρεις τον μισθό βαθιά, έτσι ώστε, πώς το λένε, να σου αποκαλύψει το αγκείο την ώρα που πετάει και να μπορείς να το σταματήσεις με το κάψιμο. Ορίστε. Με βάση την χειρουργική σας εμπειρία και ικανότητα, ποιο όριο μέγεθος προστάτη κρίνεται σαν... Έχετε κριτήριο μάλλον για να κάνετε τη διορθωτική προστατεκτομή. Απαγορεύεται να απαντήσει ο κ. Κολαρίκος αυτό. Οι τελευταίες διαφάνειες δεν θα απαντήσω όπως οι τελευταίες διαφάνειες. Γιατί απαγορεύεται. Διότι ξέρω, η απάντηση είναι ότι δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Εγώ θα σου απαντήσω διαφορετικά. Τα παιδιά δεν με έχουν δει, με έχουν δει μία ή δύο φορές να κάνουν διακιστική προστατεκτομή αρκετά χρόνια τώρα. Αλλά αυτό όμως είναι προσωπικό για τον καθένα. Δεν νομίζω ότι λέει και πάρα πολλά πράγματα. Έχετε κάνει σε δύο χρόνους. Λοιπόν, όταν πρώτο ήρθα από την Αγγλία, από τους πρώτους προστάτες που μου ήρθε ήταν με 90-80 γραμμάρια. Που και εγώ τότε το σκεφτόμουν. Χτύπαγε λίγο για να είμαι ειλικρινής. Και είπα στον άρρωστο, ότι ξέρετε, αν αιμορραγήσω, υπάρχει μήπως να σας βάλω μόνο τον ανοδό και μετά από 15 μήνες να έρθει και τον άλλο. Κάτι που ήταν κοινή πρακτική στην Αγγλία. Όταν θες να κάνεις διορθωτική προστατεκτομή. Τι συνέβη, Θοδωρή, πιστεύεις? Έφυγε ο Σταδίδης. Χειρουργήθηκε από άλλο άτομο στο ίδιο νοσοκομείο και τελείωσε. Επομένως, ναι, γίνεται και είναι και ασφαλές να γίνει εάν μπλέξουμε για κάποιο λόγο για τον αρρωστό μας. Είναι προτιμότερο να σταματήσουμε, παιδιά. Δεν θα πάθει τίποτα ο άρρωστος. Μια μικρή κουβέντα πριν με τον άρρωστο για τη διορυθμίδα. Γιατί μην το περάτε λίγο έτσι τώρα. Αν ξέρεσουν ότι την πολιτική, όταν είχα τη μονοπολική, επειδή έκαναν την αναφορά συνέχεια σε μεγάλα αδενώματα, δεν το κάνατε σε δύο χρόνους. Δηλαδή πρέπει να πήγαινε δύο χρόνια. Δύο ώρες δηλαδή. Όχι. 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 Άλλη ερώτηση. Παρακαλώ. Κύριε Σκολαρικό, ήθελα να ρωτήσω αν ενημερώνετε με κάποιο βίντεο τους αρρώστους σας για το τι σημαίνει μια διουρηθρική προστατεκτομή. Έχω, Παύλο μου, πάρα πολλά βίντεο. Μέχρι πρόσφατα ό,τι έκανα το κατέγραφα στα βίντεο. Όλες έχει χαλάσει το βίντεο. Όχι, δεν δείχνω βίντεο στους άρρωστους. Κουβεντιάζω με τους άρρωστους. Ναι, δεν τους δείχνω σε βίντεο. Λοιπόν, για να κλείσουμε, νομίζω ότι δύσκολα θα διαφωνήσει κανείς με το ότι είναι πολύ σημαντικό η όλη διαδικασία να γίνεται με ένα αυστηρό αυτοματισμό για να αποφεύγονται επιπλοκές και να μπορεί κάποιος να χειριστεί μεγαλύτερα αδενόματα. Πιστεύω προς αυτή την κατεύθυνση, οι δύο ομιλίες και όλη η κουβέντα που κάναμε να συνέβαλε προς αυτή την κατεύθυνση. Σας ευχαριστώ.